αγαπητοί συγκεκριμένοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε με την παρουσία σας στις εορταστικές επαιδευτικές εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια του επιμελητηρίου Φλόρινας, ενός ιστορικού επιμελητηρίου. Θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς των επισήμων. Πρωτίστως, θα σας διαβάσω τον χαιρετισμό που μας έχει αποστείλει ο Υπουργός Μακεδονίας Ράκης, κύριος Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ στη Δήμη για την εκδήλωση για τον εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Φλόρινας. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι παρόν. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της εκδήλωσής σας, με την επίκτηση το επιμελητήριό σας να αποτελεί πάντα έναν χρήσιμο σύμβουλο της πολιτείας και ένα άξιο εκπρόσωπο του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου της ακριβικής μας Φλόρινας. Με εκτίμηση, Κώστας Μπιρέκας. Θα συνεχίσω με τον βουλευτή Φλόρινας, τον κύριο Σταύρο Παπαστοτήριου, ο οποίος και αυτός λόγω αντιλήμων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραβρεθεί στη σημερινή μας εκδήλωση. Επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του ΕΒΕ Φλόρινας, αγαπητοί συμπολίτες και αγαπητοί συμπολίτησες. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση εορτασμού των 90 χρόνων ίδρυσης του Επιμελητηρίου Φλόρινας, ενός φορέα που παρέχει διαχρονικά και συνέχεια στην προστασία και ανάπτυξη των επιτευγματιών, της επιχειρηματικότητας και από μέρος της τοπικής κοινωνίας οικονομίας, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας υπηρεσίες. Τα επιμελητήρια οφείλουν να ενδυναμώσουν τον ρόλο τους ως ενός αξιόπιστου φορέα πληροφόρησης των μελών τους, μέσω κυρίως της συστηματικής, στοχευμένης, έγκυρης και έγκυρης ενημέρωσης, τονίζοντας τις ευκαιρίες αλλά και δίνοντας έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλάδου, ώστε να μπορέσουν να καταξέλθουν στη νέα οικονομική πραγματικότητα. Τα επιμελητήρια με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια αποτελούν έναν φορέα υποστήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και ενός φορέα που θα κατευθύνει τις εξελίξεις στην τοπική οικονομία. Συγχαίρω όλους τους διοργανωτές των εκδηλώσεων και εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση ο βουλευτής της ΕΕ Φλόρινας, Παπαστοτηρίου Σταύρος. Θα συνεχίσω με έναν χαιρετισμό της βουλευτή του νομού Φλόρινας της Νέας Αριστεράς, κυρίας Θεοπής Τυπέρκα. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε στις εκδηλώσεις που υλοποιείτε στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Φλόρινας. Δυστυχώς, οι οικογενειακές υποχρεώσεις εκτός Ελλάδος δεν μου επέτρεψαν να παρευρίσκομαι ανάμεσά σας και να χαιρετήσω αλλά και να αναδείξω την αναγκαιότητα της στήριξης των δράσεων που αναπτύσσει η περιοχή, οι επαγγελματίες και το Επιμελητήριο Φλόρινας για τη συμμετοχή της τοπικής μικρομεσαίας επιχείρησης στη διαδικασία της μετάβασης. Στο ίδιο πλαίσιο, σας διαβεβαιώ ότι συνεχίζω να στέκομαι δίπλα στις προσπάθειές σας και να μεταφέρω από άγνωστα άκρα της Ελλάδας την επιτακτικότητα της συμμετοχής στο όχημα της μετάβασης, την εμπλοκή της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Θερμά συγχαρητήρια για τις δράσεις σας και καλή επιτυχία. Με εκτίμηση, βουλευτής Φλόρινας, Θεοπής Τυπέρκα. Και θα ολοκληρώσω με τον χαιρετισμό του Προέδρου του Επιμελητηρίου της ΠΑΦΟΥ, κυρίου Γιώργου Μάη. Εκ μέρους του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμητική πρόσκληση να παραβρεθούμε στους εορτασμούς των 90 ετών από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Φλόρινας. Δυστυχώς, λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσουμε να παραστούμε παρά την έντονη επιθυμία τόσο εμού προσωπικά, αλλά και των μελών του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Φίλοι Πρόεδρε, σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχές μας για κάθε επιτυχία στις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις και ευχόμαστε υγεία, πρόοδο και προκοπή. Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες και το αξιοζήλευτο έργο που επιτελείστε και πάλι σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να εκπληρώσετε με επιτυχία όλους τους στόχους σας. Οι στενοί δεσμοί των δύο επιμελητηρίων θα συνεχίσουν να υφίστανται και να ενδυναμώνονται χρόνο με τον χρόνο στο πλαίσιο της πολιτικής των δύο επιμελητηρίων για ανάπτυξη της εξωστρέφειας και περαιτέρω σύσφυξη των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων για την πρόθεση των κοινών στόχων και επιβιώσεως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αν και ενηλικιώθη σε 90 ετών δεν το δείχνει. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σήμερα πραγματικά γιορτάζουμε μια ημέρα
της επιχειρηματικότητας και συνηθίζω και λέω, γιατί δεν θα το πω στην ομιλία μου μετά, ότι όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, όποιος και αν τα κάνει, γίνονται για δύο σκοπούς. Ο ένας είναι η κοινωνική συνοχή και ο άλλος είναι η επιχειρηματικότητα. Άρα, επομένως, όταν ακούτε ότι τα έργα υποδομής προχωρούν, πρέπει να βλέπετε αν αυτά προχωρούν και να εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια πολύχρωμη όπως λέω, γιατί είναι μια περιφέρεια που έχει πολλά μικροκλίματα και πολλές φορές τα ίδια προϊόντα έχουν διαφορετικές γεύσεις στις περιοχές αυτές. Μια περιφέρεια που δεν είναι διασυνοριακή και δεν είναι η άκρη της χώρας, αλλά η είσοδος της χώρας από την Ευρώπη. Μια περιφέρεια που έχει όραμα, που προσπαθάει και έχει πετύχει μέχρι τώρα να κάνει πολλούς φορείς να κοιτάζουν στο ίδιο σημείο και αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να φέρουμε στο προσκήνιο την περιοχή μας, να φέρουμε στο προσκήνιο τις δυνατότητές της και σε αυτή την προσπάθεια όλοι εσείς αγαπητοί φίλοι είμαι σίγουρος και είστε κοινωνοί καθώς πιστεύετε κι εσείς στο ίδιο όραμα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της χώρας αν αυτή η ανάπτυξη δεν είναι αποκεντρωμένη. Όχι αποσυγκεντρωμένη, αποκεντρωμένη. Που σημαίνει με ισχυρές δομές σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες να ενισχύουν την ικανότητα όλων των φορέων συμπεριλαμβανομένων της αυτοδιοίκησης να κάνει τον τόπο της καλύτερο. Καλώς ήρθατε και θα τα πούμε στην πορεία. Παρακαλώ τον Αντιπεριφερειακό Πρόεδρο, κ. Θανάση Τάσκα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Άρα λοιπόν, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα μου, χρειάζεται
σχεδιασμό συνεχών δράσεων στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων που φτύγονται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και άρα είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό. Εμείς ως μια περιφερειακή θα πρέπει να ξέρετε ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό και δουλεύουμε με ιδιαίτερο ζήλο. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα επιμελητήρια της περιοχής μας. Νομίζω πως όσο φορέας, ο θεσμοθετημένος φορέας, συμβουλευτικός φορέας, ο κρατικός, θα πρέπει να προστατήσει αυτό, θα πρέπει από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτεί το τοπικό επιχειρήμα, γιατί δεν πάει άλλο. Νομίζω πως, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, εμείς έχουμε εκλεγεί για τα δύσκολα, δεν δικαιούμαστε ούτε να απέχουμε, ούτε καν να αποτύχουμε. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, θα πρέπει να έχει στόχο στο να βοηθηθεί αυτή η περιοχή, γιατί έτσι όπως είπατε, εάν δεν έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη σε επίπεδο εθνικό. Άρα λοιπόν, καλωσορίζω και εγώ όλους εσάς, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την πανέμορφη Φλόρινα, τα μέρη μας, τα χωριά μας, περισσότερο τα ξέρετε. Διαπίστωσα ότι εδώ είναι σήμερα και χτες και αύριο εκπρόσωποι όλων των επιμελητηρίων, εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, άρα νομίζω ότι έχετε έρθει σε ένα εξαιρετικά όμορφο μέρος, όμορφη περιοχή, η οποία δυστυχώς, το ξαναλέω, έχει λίγο μπει στην άκρη και θα προσπαθήσουμε να ανατάξουμε με όλη τη δυνάμεις έχουμε, γιατί όπως είπαμε και χτες, εάν δεν ακούμε εσάς, τον θεσμοθετημένο φορέα, τον συντηρητικό φορέα, θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας και εμείς οι αυτοδιοικητικοί και από κοινού να κάνουμε τον αγώνα μας για να βοηθήσουμε όλη την περιοχή. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Τσότσο, μας πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, για έναν χαιρετισμό. Αγαπητέ κύριε Σάρα, όχι 90, 1090. Και θα επικαλεστώ αυτό που είχε πει χθες ο αγαπητός κύριος Καπατάς, ότι εμείς και στα 200 να είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χθεσινή μέρα και η σημερινή συμβάλλουν πραγματικά σε μια προοπτική ανάπτυξη της περιοχής. Χθες είχα μιλήσει για αποκέντρωση. Αυτή η λέξη ακούστηκε και σήμερα, πραγματικά. Και τόνισα χθες με έμφαση, μάλιστα, ότι έτσι όπως έχει τονιστεί επιστημιακά η κατάσταση της Ελλάδος, δεν βοηθάει την περιφερειακή ανάπτυξη. Και το λέω με λύπη μου, συζητώντας και με τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα, και πιστεύω ότι μαζί με το επιτελείο του θα συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας αυτής της Μακεδονίας. Και έχω υποχρέωση όλοι μας να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό και η Κεντρική Ένωση, μόλις είδε το αίτημα του Επιμελητηρίου Φλόρινας για την ημερίδα αυτή και από τα 90, παρά το ότι επανειλημμένως έχουμε επισκεφτεί την Φλόρινα, ίσως κάποιοι συνάδελφοι να διαμαρτύρονται γιατί τόση αγάπη στην Φλόρινα, τους απαντώ λοιπόν είναι και ο τόπος. Γι' αυτό και περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά έξω από όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι η περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας μπορεί να δώσει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, αρκεί η ίδια η πολιτεία να πιστέψει ότι υπάρχει άλλο μοντέλο. Γιατί όσοι συνήθως ακούμε πολλές φορές από επίσημα χείλη, πρέπει να αλλαγεί το μοντέλο. Το λένε, δεν μας λένε όμως πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή του μοντέλου, τι θα κάνουμε. Το να το λέμε έτσι ως προσωπικό είναι καλό και αφού είναι καλά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Φλόρινα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και στο πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή αλλά και στον τριτογενή, θέλει στον τουρισμό. Έχει όλα τα πλεονεκτήματα αυτά που πρέπει να γίνει. Αρκεί να το πιστέψει και να αλλάξει τα προγράμματα η ίδια η πολιτεία. Έχουμε δει πλέον πού πάει ο τουρισμός σε Ελλάδα. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν δοθεί από το εξωτερικό. Έχετε δει και έχετε ακούσει πώς αντιδρά ο κόσμος για τον υπερτουρισμό. Πλέον οι άνθρωποι δεν έχουν ζωή. Το ομολογούν ήδη. Ήδη το βλέπουμε και εδώ, στα
στα νησιά μας. Όταν βγαίνει ο Δήμαρχος Σαντορίνης και λέει ότι εγώ έχω δυνατότητα και υποδομές για 300.000, δεν έχω για 1 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε πού μπορούν να πάνε αυτά τα κρυοζυγόπλα που βγαίνουν μέσα σε μία μέρα 17.000-18.000, πώς να εξυπηρετούν. Είναι επίση αδύνατο. Έτσι, πρόπερση, ο σημερινός πρωθυπουργός πράγματι προγραμματίστηκε ότι πρέπει να αλλάξει ο τουρισμός και να διασκορπιστεί σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι το δίκαιο που πρέπει να γίνει. Και είπε ότι πρέπει να δούμε τον ορεινό πλέον τουρισμό. Και βλέπουμε ότι η Βόρειος Ελλάς και ειδικότερα η Φλόρινα σε αυτό το κομμάτι μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να πρωτοστατήσει. Αρκεί όμως αυτά που λέγονται από την πολιτεία να γίνονται πράξεις, να μην είναι ευχολόγια. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνουν οι υποδομές. Χθες αναφερθήκαμε στον Σιδηρόδρομο, πράγματι κυρία μου Περιφερειάρχα, και το είπα ότι έχετε τη δυνατότητα να πιέσετε μαζί με την Κεντρική Μακεδονία, μαζί με τις όμορες περιφερειακές ενότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς υποδομές. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς δρόμο. Επόμενο ότι η ανακοινική ο τουρίστας σήμερα θέλει την ευκολία που θέλει τον δρόμο. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να στρέψουμε και να πιέσουμε την ίδια την πολιτεία. Αυτά που εξαγγέλει να τα κάνει και πράξη. Και μπορούν να γίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο τουρισμός των 2-3 μηνών που πνίγει ο τουρισμός αυτό στα νησιά γενικότερα. Έχει τη δυνατότητα. Εμείς θα το πούμε. Με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, τη Βορείου Ελλάδος. Μπορεί όλη η Βόρειος Ελλάς να γευθεί αποτελέσματα του τουρισμού από τον Εύρο και τα Γιάννα. Μπορεί να γίνει ένα κέντρο διαχείρισης του τουρισμού γενικότερα. Θέλει την προβολή του, όπως είπα, θέλει τις υποδομές του τώρα. Σαν κεντρική ένωση και με τις ευχές και τις χαιρετίσματα του Πρόεδρου μας, του κ. Μασούτη, η κεντρική ένωση θα στηρίξει κάθε προσπάθεια του Επιμελητήριου της Φλόρινας, όπως στηρίζει και όλες τις προσπάθειες του κ. Ανά την Ελλάδα, για να δει τον δρόμο το αναπτυξιακό. Και θα επαναλάβω και θα κλείσω με αυτό λέγοντας ότι πρέπει όλοι μας, ιδερώς εξαιρουμένου, πρέπει να έχουμε στα χείλη μας τη λέξη αποκέντρωση. Για να μπορεί η περιφέρεια να ανασάνει. Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Έγινε η Αθήνα 5,5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Έγινε τη Σαντού και 1,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν υποδομές. Υπήρχαν τα παράπροδικά και η Αθήνα μέσα. Επόμενο ήταν όταν αναπτύχθηκε η Αθήνα μέσα στα δάση οτιδήποτε άλλο, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει. Αλλά δεν έχουν και ζωή. Οι ίδιοι δεν έχουν ζωή. Πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Πέστε μου αν μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Πηγαίνετε στην Αθήνα. Αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή, είναι πνιγμένη. Και όμως τι γίνεται. Όλα τα έργα είναι εκεί με αποτέλεσμα να ο κόσμος από την περιφέρεια να πηγαίνει εκεί. Και όχι να ζει, δεν έχει ζωή εκεί. Αν μιλήσω για τους εργαζόμενους, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ζωή. Εκεί είναι και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Εκεί είναι και το πρόβλημα του δημοκρατικού. Η αποκέντρωση θα συμβάλλει και θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Φλόρινα έχει την δυνατότητα να δεχτεί την αποκέντρωση. Καλή επιτυχία και εύχομαι τα καλύτερα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Γεσεβέλη, τον Γιώργο Καρβαθάλη, για χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Φλόρινας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της Γενικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κύριε Κρήτων, κύριε Καθηγήτρια, αγαπητοί εκπρόσωποι των αγών, αγαπητέ συνάδελφε, πρόεδρε τη Εθνική Ομοσπονδία Επιχειρηματικότητα και Εμπορίου, αγαπητοί συνάδελφοι πρόεδροι, συνάδελφε και συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εθνική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, χαιρετίζω την εορταστική εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Επιμελητηρίου Φλόρινα. Ενός Επιμελητηρίου που υπό την Προεδρία του Σάββατο Σαπαλίδη και του ενός εξαιρετικού Διοικητικού Συμβουλίου έχει κάνει ένα τεράστιο έργο για το οποίο μιλήσαμε χθες την πρώτη μέρα της διευρυμένης Συνεδρίας Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εδώ στην Φλόρινα. Το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι ότι ο θεσμός των Επιμελητηρίων, ο οποίος είναι ένας θεσμός που δανειστήκαμε από την Κεντρική Ευρώπη πριν από 130 χρόνια περίπου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε την νομοθεσία για τα επιμελητήρια και την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων και των διαχωρισμών των σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, γιατί μέχρι το 2014 με ένα καταγνή μου ήταν μετά τα σωματεία εργοδότες και εργαζόμενοι μαζί. Ήθελε πραγματικά να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο του επιμελητήριου στην ανάπτυξη της χώρας, τα επιμελητήρια, στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και της χώρας γενικότερα. Το θέλουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Το ερώτημα είναι αυτό. Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε προχωρήσει εδώ και 30 χρόνια σε αποκεντρωμένες περιφέρειες, αιρετές. Πραγματικά τις θέλουν ως οι κυβερνήσεις, ως συνεργάτες ουσίας ή τις θέλουν ως κομμάτι της κεντρικής εξουσίας. Αυτό πρέπει να δούμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αποκεντρωμένες αρχές, περιφερειακές ενότητες, περιφέρειες, οι οποίες είναι αυτοδύναμες, αυτοδιοικούμενες, μη ελεγχόμενες στις πολιτικές που θέλουν να ακολουθήσουν, γιατί εκεί μας φορέσανε, να σας φορέσανε μάλλον, γιατί δεν έχω κάνει περιφερειακό σύμβουλος, σας φορέσανε να πάνε την αποκεντρωμένη. Όπως έχει την εμφορέσει στην αυτοδιοίκηση πρώτου σταθμού, πάλι η αποκεντρωμένη από πάνω. Άρα, κομμάτι της εξουσίας έχει αποκεντρωμένη και βεβαίως νομιμότητα αποφάσεων και υποκεντρωμένη. Λοιπόν, άρα θέλουμε επιμελητήρια τα οποία να είναι όπως είναι αυτοδιοικούμενα, αυτοχρηματοδοτούμενα. Ή θέλουμε επιμελητήρια τα οποία θα ελέγχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις τα πολιτικά κόμματα. Θέλουμε επιμελητήρια τα οποία ενώ είναι αυτοχρηματοδοτούμενα στο υποψήφιση νομοσχέδιο, είναι στη δημόσια διαβούλευση για την κατάργηση δήθεν του τέλους χαρτοσύνου, αλλά το οποίο το ανακοινώνουμε με φανφάρες, καταργούνται το χαρτόσημα που τα έχουμε από το 1830-32, θα καταργούμε, όχι. Αλλάζουμε το όνομα, ψηφιακό τέλος. Και σε αυτό το ψηφιακό τέλος μπαίνουν και τα έσοδα των επιμελητηρίων πλέον. Να πληρώνουμε φόρο. Ψηφιακό τέλος τα έσοδα των επιμελητηρίων, των επαγγελματικών οργανώσεων, των σωματείων. Δηλαδή, να έρθει να πάρει χρήματα από αυτά που τα μέλη μας καταβάλουν για τη λειτουργία των επιμελητηρίων, προαιρετικά μάλιστα, από αυτά τα λεφτά να έρθει να πάρει και φόρο και από αυτά. Άρα, το μέλλον είναι στα δικά μας χέρια. Στα δικά μας χέρια σε όλα τα επίπεδα. Αρκεί, πραγματικά, να θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι. Γιατί εμείς, ως ΓΕΣΕΒΕ, εκπροσωπούμε μόνο ένα κόμμα. Και το κόμμα αυτό είναι το κόμμα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Το μεγαλύτερο κόμμα στη χώρα. Αυτό που παράγει τον πλούτο στη χώρα, αυτό που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητέ Πρόεδρε, εύχομαι, τα είπαμε και χθες, Ιορδάνη δεν θα τα ξαναπώ σήμερα, και στα 300 να είμαστε εδώ. Παρακαλώ τον κύριο Καραμίκα, πρόεδρο της ΕΣΕ, ένα χαιρετισμό. Τόσο απασχολεί όχι μόνο τη Φλόρινα αλλά και την ευρύτερη περιοχή,
νομίζω ότι και την ευκαιροποίηση, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί η πολιτεία. Ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να εκτάσει τόσο ώστε να αλλάξει αυτή τη στροφή και να είναι το ισοζύγιο θετικό, τουλάχιστον στο εμπόριο, αυτό το οποίο εγώ και εμείς εκπροσωπούμε. Τώρα, πέρα από τις ευχές, θα ήθελα και εγώ, βέβαια από την ατυχία τύχη, θέλετε, να μιλάω λόγω αμφιβολικής σειράς, φαντάζομαι, πίσω από τον Γιώργο τον Καλατά. Οπότε, σχεδόν τα λέει όλα αυτά τα οποία εγώ έχω σκεφτεί να πω στο χαιρετισμό μου. Οπότε, αυτό που πρέπει να διευκρινίσω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λέει. Απόλυτα. Για εμάς όλους που ασχολούμαστε χρόνια, όντως δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχει χρώμα, υπάρχει επιχειρηματικότητα. Φτιανώνουμε τις φωνές της δικές μας με τα επιμελητήρια, που είναι ο βασικός θεσμός ο οποίος εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς η αντίληψη της πολιτείας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα επιμελητήρια για να είναι μοχλός πραγματικά ανάπτυξης και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αυτό το διάστημα και νομίζω και το επόμενο θα υποφέρει και υποφέρει πάρα πολύ. Απλά θέλω να πω για σαν τελευταίο κομμάτι τις συνεργασίες. Αυτά που προχωρούμε με τις συνεργασίες με το επιμελητήριο Φλόρινα, να φανταστείτε ότι δεν είμαστε στον ίδιο θεσμό με τον Πρόεδρο. Ανήκει στην Υγεία Σεβέση Μηχανιστικά, είναι στο επιμελητήριο Φλόρινα, άρα σε άλλο νομό από αυτόν που είμαι και εγώ. Παρ' όλα αυτά, μας ένωσε η αντίληψη ότι πρέπει να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα από όποιο εταιρείες είμαστε. Αυτό μας ενώνει όλους και αυτό είναι Γιώργο Καβάτα και αυτό που είπες εσύ σαν συνέχεια βέβαια. Δεν υπάρχει για μας ούτε οργάνωση, ούτε σύλλογος, ούτε τίποτε. Είναι επιχειρηματικότητα και πώς μπορούμε να την βοηθήσουμε και να την κάνουμε πώς το δυνατόν και στην καταστική γλώσσα ειδικά πιο κατανοητή και στην πολιτεία, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, θέλω να ευχηθώ πραγματικά να μ' αφοημερεύσει το επιμελητήριο και εμείς πάντα είμαστε δίπλα σε ό,τι μας χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Μηνιαίου, κύριο Παναγιώτη Κιωσέ. Κύριε Κιωσέ, παρακαλώ για να δώσετε τον χαιρετισμό. Θα ήταν πολύ θετικό να εστιάσουμε την προσοχή μας
στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των υπαρχουσών και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, επειδή πιστεύω και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι με τη θέση μου αυτή, ότι η ανάδειξη της θετικής πλευράς και η απόκριψη της προβληματικής πλευράς των πραγμάτων γενικότερα αποτελεί μια αναχρονιστική τακτική, η οποία εμένα προσωπικά με βρίσκει πολύ αντίθετο, ως πολίτη, ως Έλληνα, και θα ήθελα να λέμε τα πράγματα και τα κακώς κείμενα με το όνομά τους. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διαχείρισης της κεντρικής κυβέρνησης. Παρατηρείται μία ειδοποίηση στην Τρίπεδρο άρχισαν τα χωριά μας. Υπάρχει μία ευθύνη πάνω σε αυτό. Και η ευθύνη αυτή επιμερίζεται ακόμα και σε όλους εμάς για τις δικές μας επιλογές. Είναι το πρόβλημα πολύ μεγάλο. Έμειναν μόνο γέροι στα χωριά. Οι νέοι φεύγουν. Έχουν αδειάσει όλα τα χωριά. Είναι οικονομικό το πρόβλημα, κοινωνικό και εθνικό. Λοιπόν, θα πρέπει να σκύψουμε σοβαρότητα και όλοι, αγαπητοί κύριοι, από κάθε θέση ευθύνης να συμβάλλουμε όλοι προς την κατεύθυνση ώστε να προτάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για να σταματήσουμε και να φέρουμε μια ανάπτυξη και μια ποιότητα ζωής η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει στην Ήπεθρο και δεν υπάρχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στα άλλα στιγμή. Παρ' όλα αυτά προσωπικά διατηρώ μια αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η αισιοδοξία μου απορρέει και από το καθολικό αίτημα των νέων ανθρώπων της νέας γενιάς, την οποία εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ευθύνη που την αδικήσαμε, και πιστεύω ότι είναι η ώρα τώρα να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να δουλέψουμε σκληρά για να φέρουμε αυτό το πολυπόθητο νέο μέλλον. Κλείνω με αυτά, κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του κυβερνητήριου σας. Πριν περάσουμε στις ομιλίες, θέλω να αναφερθώ σε ορισμένους που μας πούνε σήμερα με την παρουσία τους. Είναι ο κύριος Θωμαράς Νικόλαος, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Παράσου Παναγιώτης, μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΓΕΟΤΕ. Ο Ταρίδης Τωμάς, ο κύριος Ταρίδης Τωμάς, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φλόρινας. Ο κύριος Κυρσής Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Ρόζος Κωνσταντίνος, αντιδήμαρχος Φλόρινας, ο κύριος Ιωδανίδης Δημήτρης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Μαντζόνης Θανάσης, ο κύριος Μαντζόνης Θανάσης, εκπρόσωπος πρώτου συντάγματος Πεζικού, ο κύριος Κωτίδας Σπύρος, τέλος διευθυντής και ΠΑΑΝΕΜ, ο κύριος Ιωακιμίδης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος Φλόρινας, ο κύριος Ερμαλόγου Νεκτάριος από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, και ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλίδης, πρόεδρος του Πρεσπών. Ο κύριος Ιωάννης Κρυσές, τον είπατε, Δημήτρη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες. Θα ξεκινήσουμε μάλλον με την ομιλία του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Φλόρινας, κύριου Σάββα Σταπαλίδη, με θέμα του Επιμελητήριου Φλόρινας στην πορεία μετάβασης του από τον 20ο στον 21ο αιώνα, προκλήσεις και ευκαιρίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρίτανη και τα σειρά. Τον κύριο Τσότσο που προεδρεύει από την Κεντρική Ένωση του Μελητηρίου. Την κυρία Πιτώσκα. Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Μικρομεσαίων που είναι εδώ. Τα επιμελητήρια που είναι εδώ. Και θέλω από αυτό το βήμα να δείξω ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, η καρδιά της οικονομίας είναι εδώ. Είναι εδώ και τιμάει ένα επιμελητήριο αθλητικό, ένα μικρό επιμελητήριο που η πολιτεία θέστησε να το κάνει ένα από τα πιο παλιά. 90 χρόνια λοιπόν γιορτάζει. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε αυτό το επιμελητήριο που κάνει μια μεγάλη προσπάθεια που παρουσιάσαμε και χθες, που έκανε, συνεχίζει να κάνει, αλλά και θα κάνει γιατί το κράτος του έχουν άρχει συνέχεια. Η χώρα πρέπει να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και όταν είμαστε διασυνοριακοί,
έχουμε, η διασυνοριακότητα είναι τιμή, όπως λέμε, να είσαι σήμερα, δεν είναι ποινή και έχουμε υποχρέωση να αναβαθμίσουμε και να προωθήσουμε λοιπόν τη χώρα, τις επιχειρήσεις, τον πλούτο της περιοχής, να δυναμώσουμε το επιχειρήν, να καλέσουμε τους ανθρώπους που φύγανε από την περιοχή, να γυρίσουν πίσω και να μεγαλογήσουν, γιατί η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναφερθώ, έχει δομικές αδυναμίες, έχει προβλήματα, έχει και πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους εσάς που είστε σήμερα και μας θυμάστε με την παρουσίαση σας. Θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον οποίο θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στη σημερινή κεντρική εκδήλωση εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Φρόνημα. Θα ήθελα επίσης να σας καλωσορίσω στην πόλη μας και όσους από εσάς ταξίδευσαν μέχρι εδώ πολύ μακριά να παραστούν στις εκδηλώσεις μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα δημοσίως να δηλώσω ότι είναι μεγάλη τιμή για τον Εθνικό μας και συνάμα να γνώρισε προσφορά του στον Εθνικό Θεσμό της χώρας. Η απόφαση του Προέδρου και της Διοικητικής Επιτροπής της Σχετικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Ελλάδος να φιλοξενήσει το Εκπαιδευτικό της Φλόρινας για τέταρτη φορά την τελευταία οκταετία την διπλημμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, η οποία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα. Αποδεικνύοντας έπρεπε την ισχυρή βούληση του ανωτάτου του μας εκπαιδευτικού οργάνου να στηρίζει τον εκπαιδευτικό θεσμό και στις πιο απόμακρυντες περιοχές της Ελλάδας. Για την εμπιστοσύνη του σε αυτή προς το Εκπαιδευτικό μας, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, όπως έκανα και χθες, τον πρόεδρο και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Σχετικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Ελλάδος. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους στην Φλόρινα, στην βόρεια αυτή περιοχή της Ελλάδας, η οποία όμως αποτελεί και την νότια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά και τιμή να γιορτάζουμε τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Φλόρινας, το οποίο επισήμως ιδρύθηκε στις 23 Μαρτίου 1934. Με βάση παριθμό 114 φύλων της εφημερίδας κυβέρνησης, 22 μόλις αιώνιοι μετά την απελευθέρωση. Ως το επιστέγασμα μιας μεγάλης και επίμονης προσπάθειας μιας ομάδας φωτισμένων επαγγελματιών συναδέλφων μας, οι οποίοι διείδαν τα πολλαπλά ωφέλη που μπορούν να προκύψουν τόσο από την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όσο και για την ευρύτερη τοπική ανάπτυξη της Φλόρινας. Στο σημείο αυτό, να τονίσω ότι το Εκπαιδευτικό Φλόρινας είναι ένα από τα παλιότερα εκπαιδευτικά της Ελλάδας, κλείνοντας 90 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πολέμων, εθνικών δικασμών, δικτατοριών, κατοχής και φτώχειας. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους προηγούμενους προέδρους και διοικήσεις του Εκπαιδευτικού Φλόρινας από την ίδρυσή τους για την άβολη και άοπτη προσφορά. Θα ήθελα όμως ακόμα να τονίσω η μεγάλη παρακαταθήκη του Εκπαιδευτικού, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόλλητο οφθαλμού και συνάμα μεγάλο μήνυμα για το μέλλον που προκύπτει μέσα από αυτήν την 90χρονη πορεία του Εκπαιδευτικού Φλόρινας. Είναι ότι κατάφερε να διατηρήσει την τοπική, επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα ενεργή, ενωμένη και συσπηρωμένη γύρω από τον Εκπαιδευτικό Θεσμό παρόλες τις εξωτερικές δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετώπισε, αλλά και τις εταιρικές ήρυδες που προέκυψαν αρκετές φορές. Στη συνέχεια, η αγαπητή καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Πτώση Καριέκτα, θα αναφερθεί στην ομιλία της αναλυτικά στην ιστορική πορεία του Εκπαιδευτικού μας. Εγώ θα ήθελα τώρα να έρθω στο κοντινό παρελθόν και στο μέλλον, αναφέροντας ότι το Εκπαιδευτικό Φλόρινας απαριθμεί σήμερα στις 2.804 ενεργές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 651 ανήκουν στο εμπορικό τμήμα, 541 στο τμήμα μεταποίησης, 1.569 στο τμήμα υπηρεσιών και 43 στο τουριστικό τμήμα. Η συντηρητική πλειοψηφία των παραπάνω επιχειρήσεων είναι ατομικές, 2.075, και 732, 23% επιχειρήσεις είναι προσωπικές και κεφαλιδικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν ότι η συντηρητική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Φλόρινα είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και υπάρχει τεράστια έλλειψη μεσαίων ως μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με βάση τα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Φλόρινας την τελευταία 15ετία έχει μειωθεί ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων σε επίπεδο ξενοδοχειακών μονάδων με σύνολο περίπου 30 λειτουργούσες μονάδες με 530 δωμάτια και 1.100 κλινές. Η Ελευθεριακή Ενότητα Φλόρινας κατέχει μόλις το 0,3% των μονάδων και το 0,13% σε δωμάτια και κοινών της επικράτειας καταγράφοντας ποιότητες σε τάξη 15%.
Μπορούμε λοιπόν με βεβαιότητα να πούμε ότι η Φλόρινα αποτελεί μια περιοχή που φύγει δραματικά τα τελευταία 20 χρόνια με τις αλληλοδιαδεχούμενες οικονομικές, υγειονομικές και ενεργειακές κρίσεις να αποτελούν το κοπέδι της οποιοδήποτε αναπτυξιακής πορείας περιοχής. Η φύγουσα αυτή πορεία όμως της Φλόρινας, αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, δεν οφείλεται μόνο στις παραπάνω οικονομικές κρίσεις, οι οποίες είναι πασιφανές ότι την επιτυχάνει, αλλά οφείλεται κυρίως στην πάγια έλλειψη από την πλευρά όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, μια στρατηγική ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Ο συνέπεια αυτή τη έλλειψη ισόρροπη περιφερειακή πολιτική στη Φλόρινα αντιμετωπίστηκε ως μια παραμεθόρια δημιουργική περιοχή της Ελλάδας, αντί να της αναγνωριστεί η γεωπολιτική της σημασία ως νότια φύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Είχαμε βέβαια και το παράδοξο να εντάξει την περιφέρεια της Μακεδονίας με βάση το ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν στις πλούσιες περιφέρειες, λόγω του ότι τα έσοδα της ΔΕΗ χρεώνοντας τον τόπο παραγωγής και ως η κατανάλωση της ελληνικής ενέργειας. Και μάλιστα εξαιτίας αυτής της εντελώς διαφορετικής προσέγγισης, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στερούνταν ευρωπαϊκούς χώρους. Μέσα σε αυτό το δύσκολο και αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Επιμελητήριο Φλόρινας καλέστηκε με τους περιορισμένους οικονομικούς χώρους που διαθέτει να δώσει ένα τιτάνιο αγώνα στήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τοπικών επιχειρήσεων. Μέσα από την υλοποίηση μιας μεγάλης σειράς δράσεων όπου δεικτικά είναι παρακάτω, διοργάνωση τοπικού συνεδρίου το 2014, διοργάνωση διακρατικής συνάντησης επιμελητηρίων το 2015, υποδοχή μεγάλης επιχειρηματικής επιστολής από το Επιμελητήριο Πάφου που αξίζει να σας πω έχουμε άριστες συνεργασίες και εξαγωγές της περιοχής μας, που το 2016 έγινε η καταπόδοση των επισκέπτων αυτών από το Επιμελητήριο της Πάφου και το 2017. Η στήριξη και η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά και επίσης και σε εκθέσεις των Αθηνών. Διοργάνωση μεγάλης γεωστρονομικής εκδήλωσης στα πλαίσια του Μάνου Σόου του 2018, συμμετοχή σε εκθέσεις των Φήμων του 2019, τη διοργάνωση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο πολλών εκδηλώσεων προώθησης του τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας και την ανάπτυξη Φλόρινας ως ένα πολλά υποσχόμενο εφόρο τουριστικού προορισμού στην διεθνή τουριστική αγορά. Η διοργάνωση μια σειρά επιχειρηματικών επισκέψεων και συναντήσεων σε διάφορα επιμελητήρια του εσωτερικού και εξωτερικού και υπογραφή σχετικών μνημονίων προώθηση επιμελητηριακή και επιχειρηματική συνεργασία. Η διοργάνωση πολλών σεμινάριων κατάρτιση των επιχειρηματιών εργαζομένων και ανέργων τη περιοχή, όπω το τελευταίο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτιση ανέργων που είχε αναπτυχθεί ύψο 4 εκατομμυρίων ευρώ και εκπαίδευση 500 ανέργων. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει και διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει το Επιμελητήριο Φλόρινα στην υλοποίηση των δύο ανοιχτών κέντρων εμπορίου στο Αμύβιο και στη Φλόρινα, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα των δύο αυτών αστικών εμπορικών αγορών στο Αμύβιο. Μάλιστα, έχουμε την τιμή να έχουμε ξεκινήσει ήδη στη Φλόρινα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους νυν και πρώην δημάρχους Φλόρινας Καμιντέου για την μέχρι τώρα επικοδομητική μας συνεργασία παρόλο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην υλοποίηση. Στην υλοποίηση του λόγω ακριβώς του καινοτόμου χαρακτήρα στον έργο. Κυρίες και κύριοι, όπως τόνισε και χθες η τοποθέτησή μου, κατά τη διάρκεια της ευρυμένης συνεδρίασης της Δυτικής Επιτροπής και Δυτικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδων, η Φλόρινα και γενικότερα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι κυρίως γνωστή μέχρι τώρα ως ο κύριος ενεργειακός κόμος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το λιγνίδι. Η οικονομική όμως δραστηριότητα η οποία είναι αργά, η οποία αργά ή γρήγορα θα εκλείψει και θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλες τουλάχιστον εξίσου προσωροφόρες παραγωγικές δραστηριότητες. Ο πρωτογενής τομέας και ο περιοδευτικός κλάδος θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή αυτή του παραγωγικού μοντέλου, καθώς η περιοχή παράγει μια σειρά υψηλής διατροφικής αξίας αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως φασόλια, πιπεριές, κρασιά, τηλεφωνικά και άλλα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αξιόλογο φυσικό πλούτο και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν ή διαδημοκτή τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του τουρισμού είναι η κατάλληλη προώθηση του τουριστικού προϊόντος και αναζήτηση νέων αγορών τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Φλόρινα συγκεκριμένα διαθέτει πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο με 6 λίμνες, σπάνια οικοσυστήματα όπως ο Εθνικό Λιμό του Λιμών Πρεσπών, θα επισκεφτούμε αύριο. Προστατευόμενες περιοχές, Natura, πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά και πολιτιστική κίνηση όπως
επισκέπτονται σήμερα τη Συνοδή. Τέλος, οι δυνατότητες ανάπτυξης βιομηχανικών και εμπορευματικών υποδομών στην περιοχή είναι τεράστιες, λόγω ακριβώς του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ως νότια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, μετεξελισσόμενη σε ένα διαμεταχωριστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας πέραν του ενεργειακού της χαρακτήρα. Οι δυνατότητες αυτές θα πολλαπλασιαστούν επιθετικά όταν ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας στην Εγνατία Οδό, Κοζάνη, Πολυμαρίδα, Φλόρινα Νίκη. Εξυγχρονιστεί σε ελληνική κατασύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας και ενωθεί με το αντίστοιχο ελληνικό δίκτυο της Βορείου Μακεδονίας. Συνδεθεί η βιομηχανή περιοχή της Φλόρινας με το κεντρικό δίκτυο της Ιδρυμικό. Δημιουργεί και κέντρο αγρολογίστικς στην περιοχή του Αμυντέου, όπως πρότεινε εδώ και πολλά χρόνια στο Ευνοηγητήριο Φλόρινας. Οι αναπτυξιακές λοιπόν δυνατότητες στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, όπως παρουσιάστηκαν, είναι μεγάλες. Οι δυνατότητες αυτές όμως για να μπορέσουν να μετατραπούν σε πραγματική αναπτυξιακή πορεία απαιτεί τη σχεδίωση και εφαρμογή ενός άλλου εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου ανασυγκρότησης περιοχής. Ενός μοντέλου που θα βασίζεται σε αρχές του ολοκληρωμένου και αηφόρου τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού και θα αξιοποιεί τα τοπικά συγκεκριτικά πλεονεκτήματα. Η υλοποίηση αυτού του νέου αναπτυξιακού μοντέλου θα επιτρέψει να μετατραπεί η Φλόρινα από μια απομακρυσμένη και παρεμβασμένη οικονομικά περιοχή σε μια ανθούσα οικονομικά και ισχυρή γεωπολιτικά περιοχή. Αποτελεί λοιπόν μονόδρομο για να συνδρώξει του εθνικού αλλά και του περιφερειακού αναπτυξιακού μοντέλου. Στη βάση των ακολούθων 5 εφορικών αναπτυξιακών στοιχείων. Προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης. Ενίσχυση της καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων. Στήριξη του μικρομεσαίου οικονομικού μεγέθους. Ευελπιστούμε ότι η νέα περιφερειακή αρχή θα σχεδιάσει και εφαρμόσει μια πραγματικά περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, αξιοποιώντας με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος της Μακεδονίας 2017-2021-2027, αλλά και τους πρόσθετους πόρους της αμοιβικής μετάβασης. Γι' αυτόν τον λόγο θα ακούσουν ιδιαίτερη προσοχή ομιλία του νέου μας περιφερειάρχη του Γιώργου Αμανατήρη, που θα ακολουθήσει, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του σημερινή εκδήλωση ως ομιλητή, για το πόσο οραματίζεται το ρόλο της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας στο περιφερειακό μοντέλο ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Εκπροσθέτως, η προώθηση καινοτόμων μορφών επιχειρηματικότητας είναι επιβεβλημένη για την οικονομική μας ανάπτυξη, διότι όπως έχει αποδειχθεί, οι επιχειρήσεις που δεν καινοτομούν είναι στάσιμες. Εξίσου απαραίτητο όμως είναι και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και ιδίως μεταξύ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Καθώς στο σημείο αυτό η περιοχή μας γειτονεύει με άλλες δύο χώρες που συνεπώς διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και όταν μιλάμε για προώθηση της καινοτομίας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας προς αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών. Εδώ να κάνω μια παρέμβαση με το Πανεπιστήμιο που προγράμμα σύμφωνες συνεργασίας και έχουμε μια πάρα πολύ καλή κοινωνική συνεργασία. Γι' αυτόν τον λόγο επίσης θα ακούσουμε την ιδιαίτερη προσοχή του μιλίου του κ. Πρίτερ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο και ευχαριστούμε και αυτόν για την ευγενική του συμμετοχή σημερινή εκδήλωση ως ομιλητή με θέμα ο ρόλος του Πανεπιστημίου σε ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας. Κυρίε και κύριοι, τα επιμελητήρια από το θεσμικό του ρόλο αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Συνεργαζόμενα διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις και δημόσιους φορείς για την εξέβρεση λύσεων σε όλα τα προβλήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Σήμερα όμως οι εταιρείες λειτουργούν σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, ασταθές, τεχνολογικό και στο οποίο η καινοτομία και η προσαρμογή είναι βασικές προϋποθέσεις επιβίωσης. Η επιχειρηματική δομή, το εργατικό δυναμικό, τα προϊόντα, ο πελάτης αλλάζουν συνεχώς και χρειάζονται νέες λύσεις. Η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση είναι μεγάλες προκλήσεις, αλλά και η περιφερειοποίηση των αγορών τομέων που οφείλονται από τις γεωγραφικές και διασυνοριακές συνήθειες. Σε ένα εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επιμελητήρια παρέχουν υποστήριξη και κατευθυντήριες οδηγίες για να διευκολύνουν επιχειρηματικές συναλλαγές και να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να διαχειρίζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις από κοινού. Τα επιμελητήρια δεν προστατεύουν λοιπόν μόνο τα συμφέροντα των μελών τους,
αλλά προάγουν και την τοπική οικονομία, προωθώντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ευημερία. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η Αρμενική λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέρος ενός διπλού δικτύου. Η δυνατότητα δικτύωσης είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να φέρουν κοντά επιχειρήσεις και φορείς από διαφορετικές περιοχές και πλαίσια και να δημιουργούν συνέργειες. Με τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων, με τη χρήση συνδυασμένης εμπειρίας, τα εκμηλητήρια και ιδίως τα μικρά, όπως το Εκμηλητήριο Φλόρινερ, μπορούν να επιτύχουν κοινούς στόχους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των μελών τους και να προωθήσουν τις επιχειρήσεις σε στρατηγικές προσανατολισμένες των μέλων που ανοίγουν τον δρόμο για μια βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη, η δίκαια δουλειά, οι συνεργασίες για την επίτευξη στόχων και η πρόοδος είναι μονόλογη. Με βάση τα νοτέρω, το Εκμηλητήριο Φλόρινας πρέπει να ευθυγραμμίσει εκ νέου τις υπηρεσίες του, παρέχοντας τα μέλη του σε σχέση με τις θέσεις ανάγκης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί υποστηρικτές των επιχειρήσεων σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ανατρεπτικούς μετασχηματισμούς που σχετίζονται με την ενέργεια, την ψηφιοποίηση και τις δημογραφικές τάσεις. Με άλλα λόγια, το Εκμηλητήριο Φλόρινας πρέπει να αδιατυπώσει τον ρόλο του σε έναν παγκόσμιο, σε έναν κόσμο που αλλάζει αμετάκλητα και να δεσμευτεί στον σχεδιασμό προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να χαράξουν την κατάλληλη πορεία σε μια νέα οικονομία. Υπό αυτή την έννοια θα είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα το οποίο θα υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα βράγει τις περιβαλλοντικές και νομικές αρχές διακυβέρνησης ως βασικούς μοχλούς των επιχειρήσεων στο μέλλον. Αυτό θα βοηθήσει εταιρείες στην πορεία τους προς την διπλή ψηφιοποίηση και πράσινη μετάβαση και στην προσπάθειά τους για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Με σκοπό την αντιμετώπιση τουλάχιστον με τριασμό της συνεχούς εκτενωμένων αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Κυρίες και κύριοι, με την πάροδο του χρόνου, τα εκμηλητήρια έχουν εξελιχθεί και πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν προκειμένου να προσαρμοστούν και να επιτύχουν το ρόλο. Ο ρόλος τους είναι επίσης βασικός για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η διαμόρφωση του μέλλοντος των εκμηλητηρίων απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για ενιαίο όραμα. Ο ρόλος των εκμηλητηρίων σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικός από ποτέ. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και πρέπει να κοινοτομούν συνεχόν και να επιβιώνουν, όπως ανέφερα και προηγουμένως, πράγμα που σημαίνει ότι τα εκμηλητήρια πρέπει επίσης να προσαρμοστούν τις υπηρεσίες του για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την ομιλία μου, θα ήθελα να επισυνάψω το όραμά μου για το μέλλον ως εκμηλητήριο έχει ως εξής. Η συμβολή στη μετεξέλιξη και αναβάθμιση της περιφερειακής ενότητας Φλόρινα σε ένα σύγχρονο, διασυνοριακό, επιχειρηματικό και διαμετακοσμιστικό κέντρο, με απότερο στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και να ευχηθώ σε επισκέπτες μας καλή διαμονή στον τόπο μου. Θέλω να ευχηθώ υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση σε όλους μας και να είμαστε εδώ σε 10 χρόνια για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια λειτουργία του πολιτικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την ομιλία του Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, κυρίου Γιώργου Αμανοτήτη, με θέμα ο ρόλος της πτήρησης των Φλόρινας στο περιφερειακό μοντέλο ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και διαμέσου εσχημών, αγαπητοί παρευρισκόμενοι σήμερα στην εκδήλωση προσκεκλημένη και τοπική εκπρόσωπη φορέων. Ξεκινώ καταρχήν έτσι καλώς με τα συγχαρητήρια προς τον κύριο Πρόεδρε και πολλές φορές λέω στο Σάββα ότι είσαι ο ιδανικός άνθρωπος για την εξωστρέφεια των προϊόντων και των υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. Πράγματι αυτό είναι και μαζί συμπορευθήκαμε και μάλιστα σε μια προεκλογική περίοδο και είδα την εκτίμηση των συμπολιτών. Ο νομός Φλόρινας λοιπόν είναι αναφώς προς το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας. Της Δυτικής Μακεδονίας
Μακεδονίας, της χώρας και της Ευρώπης. Της Δυτικής Μακεδονίας που όλοι οραματιζόμαστε, κοιτάζοντας το μέλλον που θέλουμε να έχει και ποιο μέλλον θέλουμε να έχει η Δυτική Μακεδονία, θέλουμε να είναι ένας τόπος εργασίας με ευνοϊκές συνθήκες, ένας τόπος όπου μπορεί ο καθένας να βγάλει ό,τι καλύτερο έχει μέσα του, ένας τόπος με κοινωνική συνοχή, με απρόσκοπτη προσβασιμότητα και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Ένας τόπος λοιπόν όπου θα έχουμε συνεχή κινητικότητα μέσω παραγωγής, ιδεών, ανθρώπων κ.ο.κ. Άρα θέλουμε έναν τόπο, η Δυτική Μακεδονία να είναι ένας τόπος σε κίνηση και σε ευημερία. Άρα θέλουμε και μια Φλόρινα να είναι ένας τόπος σε κίνηση και σε ευημερία. Ο νομός λοιπόν Φλόρινας θα πρέπει να βρει τη θέση του. Τη θέση του το είπαμε. Είμαστε, δεν είμαστε σκαρτιά, είμαστε υπή. Πραγματικά δεν το λέμε έτσι σαν ευθυολόγημα, αλλά το λέμε γιατί το πιστεύουμε. Ένας τόπος με λίμνες, με επιφανειακά νερά, με φυσικό περιβάλλον, με πραγματικό πλούτο, με διαλεκτά προϊόντα, με ζώνη κρασιού, με ζώνη ίνου, με πανεπιστήμιο, με επένδυση στα γράμματα, στις τέχνες. Άρα λοιπόν έχουμε μια περιοχή που είναι υπόβαθρο πραγματικά άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Μια περιοχή που έχει εγγενείς δυνατότητες, που θα πρέπει όμως αυτές τις δυνατότητες να μην τις αφήσουν να είναι σε λίθαρχο, αλλά να τις κινητοποιήσουμε. Και να τις κινητοποιήσουμε ως υποσύντολο μια συνολικής προσπάθειας που κάνουμε ήδη για τη Δυτική Μακεδονία. Και θα πρέπει αυτές οι δυνατότητες του νομού Φλόρινας να δράσουν συμπληρωματικά και προσθετικά με τις λοιπές δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πάρω το ελικόπτερό μου και να απογειωθώ λίγο. Να απογειωθώ λίγο για να δω τη Δυτική Μακεδονία από ψηλά. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις σχεδιασμό. Δηλαδή να οραματιστούμε ή να πούμε, να πω την άποψή μου για το μέλλον της Φλόρινας, βλέποντας την από ψηλά. Όταν είσαι χαμηλά, βλέπεις μόνο τα γύρω σου και πολλές φορές μπαίνεις στις λεπτομέρειες. Τώρα πρέπει να κάνουμε στρατηγική. Και βλέπω λοιπόν τα εξής. Βλέπω την περιοχή των Πρεσπών. Βλέπω τους δύο μεθοριακούς σταθμούς, οι οποίοι είναι αβελτιώνονται. Έχουμε πόρους, θα το κάνουμε. Βλέπω λίγο παραπέρα στην αριανική διάβαση του Λεμού μία μπάρα μόνο. Ένα κομματόδρομο και μία μπάρα. Και από εκεί και μετά βλέπουμε άσφαλτο και κτίρια της γείτονας χώρας. Εκεί λοιπόν, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα υποβάλουμε τον φάκελο, τον πλήρη φάκελο με ρητητικά, για να κάνουμε το μεθοριακό σημείο διέλευσης, δεν είναι μεθοριακό σταθμός ακριβώς. Και ταυτόχρονα έχει ήδη εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών πόρους για την οδική σύνδεση αυτού του μεθοριακού σημείου διέλευσης, χάρη ευκολία το λέμε μεθοριακό σταθμός, προκειμένου να υλοποιηθεί και η οδική πρόσβαση. Επομένως, ήδη αυτή τη στιγμή για το έργο αυτό έχουμε, δεν οραματιζόμαστε μόνο, αλλά έχουμε και πόρους περίπου 11 εκατομμυρίων για να υλοποιήσουμε αυτό μας το σχεδιασμό. Λίγο παραπέρα, ερχόμενος, βλέπουμε το κοινοδρομικό κέντρο Βίγας. Ήδη είχε ενταχθεί στον πυλώνα 3, δηλαδή στις δανειοδοτήσεις της απολυγητοποίησης. Ο προϋπολογισμός όμως δεν έφτανε, ήταν πολύ μικρός, τον φτάσαμε στα 15,5 εκατομμύρια, τον υποβάλαμε στον πυλώνα 3. Ευελπιστούμε ότι θα εγκριθεί αυτή η αύξηση, τη θεωρώ δεδομένη, και θα μπει στη φάση υλοποίησης αυτό το έργο. Και όσοι βέβαια σκέφτεστε για την κλιματική κρίση, νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε αυτό προς το παρόν και να συνεχίσουμε το σχεδιασμό μας. Άρα βλέπουμε έναν νομό Φλόρινας που στα βόρειά της έχει δύο διασυνοριακά σημεία. Θα τα βελτιώσουμε και επομένως πρέπει τα διασυνοριακά αυτά σημεία να τα κάνουμε αιτία ανάπτυξης μέσα από διασυνοριακή συνεργασία. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει υπογεγραμμένη και μια τριμερή συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από τους αρχηγούς κρατών μελών για την ανάπτυξη μιας κοινής περιοχής που είναι οι λίμνες των Πρεσπών. Αυτή η συμφωνία δεν ενεργοποιήθηκε στην πράξη ποτέ. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά να την ενεργοποιήσουμε. Γιατί μέσα από ενεργοποίηση αυτής της συμφωνίας, μόνο ο νομός Φλόρινας έχει πραγματικά ωφεληθεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή. Και κατεβαίνοντας μετά το κοινοδρομικό κέντρο, συναντούμε τον Δήμο Φλόρινα. Εκεί βλέπουμε έναν δρόμο, ο οποίος έχει καταπτώσει σε δύο σημεία. Ίσως ήταν και από τις αιτίες που τα πρέσπια δεν πήγανε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους να γιορταστούν φέτος. Εντός συνόλου τους. Ήδη χθες ήμουν εκεί. Τα έργα αυτά αποκαθίστανται. Δεν είναι οραματικά έργα αυτά. Οραματικό έργο είναι η πρόσβαση όμως
από τη Φλόρινα των ντόπιων και των επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο και στο οικοσύστημα των Πρεσπών με τον ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Εκεί λοιπόν θα σχεδιάσουμε ήδη έναν δρόμο ο οποίος θα είναι και ασφαλής και στη λογική του κόστους ωφέλους, που είναι πολύ σημαντικό γιατί οι πόροι δεν περισσεύουν, θα δώσει ένα πραγματικά θετικό ισοζύγιο. Είμαστε στη φάση σχεδιασμού και θα διεκδικήσουμε τους πόρους γι' αυτό. Ο δρόμος όμως είναι ασφαλής αυτή τη στιγμή και πληροφορείται έτσι κι αλλιώς. Βλέπουμε μέσα στην πόλη της Φλόρινας το Σακουλέβα ποταμό, μαγαζιά αριστερά-δεξιά, εμπορικά, παροχής υπηρεσιών. Ναι, θα δώσουμε ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια στον Δήμο Φλόρινας, προκειμένου μέσα στον οικιστικό του ιστό να αναπλάσει την περιοχή που πρέπει να αναπλάσει και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα των επαγγελματιών της περιοχής. Δηλαδή, πέραν της αστικής ανάπλασης, θα έχουμε και χρηματοδοτήσεις για στήριξη κυρίως μέσα στον οικιστικό ιστό των εμπορικών καταστημάτων της Φλόρινας. Επίσης, γνωρίζουμε και το βλέπουμε και αυτό και επομένως πρέπει να καταδείξουμε το ενδιαφέρον μας, είναι και η αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης αυτής. Είναι κάτι το οποίο θα εστιάσουμε επίσης μέσα από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Και παρακάτω, μάλλον παραπάνω, υπάρχει το αρδευτικό, το φράγμα 30.000, το οποίο κοιμόταν. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται το έργο για την υδροδότηση της Φλόρινας και ταυτόχρονα της υδροδότησης ενός αρδευτικού στον κάμπο της Φλόρινας. Ναι, αλλά ήδη ετοιμάζουμε παραπέρα κάτι άλλο και θα το πω όταν φτάσουμε στο Δήμο Αμυντέο. Επομένως, στα βασικά θέματα, η Αγία Όλγα, η οποία αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει τις μελέτες για να την αξιοποιήσουμε επίσης. Έχουμε επίσης στο Πανεπιστήμιο τη μελέτη της Σχολής Καλών Τεχνών έτοιμη. Την υπέβαλα ήδη προχθές στον πυλώνα 3, προκειμένου να έχει πόρους για να κατασκευαστεί 22,5 εκατομμύρια. Άρα, όσο οραματιζόμαστε και το Δήμο Φλόρινας, τον οραματιζόμαστε σαν μια περιοχή. Θα είναι η περιοχή των γραμμάτων, του πολιτισμού και η περιοχή του φυσικού περιβάλλοντος και της κληρονομιάς. Και συνεχίζουμε κατηφορίζοντας προς το Δήμο Αμυντέου. Εκεί λοιπόν βλέπουμε αριστερά μας τον Ιφαίο. Το επισκεπτόμαστε. Ένας πανέμορφος οικισμός από τους καλύτερους της Ευρώπης κάποτε αναδείχθηκε. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες, εμείς θα ενισχύσουμε τον ορεινό τουρισμό, γιατί πιστεύουμε ότι σιγά σιγά αυτοί που κάνουν τώρα μπάνια στην Κρήτη μάλλον θα έρχονται στην περιοχή μας μετά από ίσως λίγα χρόνια. Επομένως πρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, να κάνουμε πιο ελκυστική την περιοχή μας. Παρακάτω συναντάμε τη ζώνη Αμπέλ. Μια ζώνη που έχει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ίνους στη χώρα, με τα σημαντικά τα προϊόντα. Ήδη έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα προώθησης προοδευτικών ενεργειών του ίνου. Ήδη το εντάσσουμε στη στρατηγική μας για τον τουρισμό και θα προσπαθήσουμε, είναι έτσι κι αλλιώς σημαντική η θέση, να αναδείξουμε την περιοχή της ζώνης του Αμυντέου σαν μια περιοχή εθνικής σημασίας και σαν μια περιοχή που από μόνη της μπορεί να κινητοποιεί ανθρώπινους πόρους, επισκέπτες να έρχονται στην περιοχή μας. Και τώρα θυμάμαι και κάτι ακόμα. Το λέγαμε προεκλογικά. Ποιο? Ότι η Δυτική Μακεδονία, ενώ αν πάρει κανείς και προσθέσει, δυστυχώς όμως δεν γίνεται έτσι πάντα, τα γεφύρια, τα αρκωτικά, τα βυζαντινά μνημεία, περιοχές Νατούρα, περιοχές Ραμσάρ και μια σειρά άλλων περιοχών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων, θα δει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως τι διαπιστώνουμε μέχρι τώρα, ότι μας λείπει το τουριστικό προϊόν που λέγεται Δυτική Μακεδονία. Ήδη την περίοδο αυτή αυτό κάνουμε. Το ξεκινήσαμε αμέσως. Γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς στρατηγική δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Συντάσσεται ήδη το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί η Δυτική Μακεδονία, όπως και κάθε περιφέρεια, από μόνη της δεν μπορεί να σταθεί τουριστικά. Πρέπει να γίνουμε κομμάτι μιας ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε δηλαδή το πεδίμερο των ανθρώπων που πηγαίνουν στα μετέωρα, ίσως και στην περιοχή αυτή, τις δύο μέρες να τις πάρουμε εμείς. Να κάνουμε την περιοχή μας ένα κομμάτι μιας αλυσίδας ευρύτερων δραστηριοτήτων τουριστικών. Ναι, αλλά τι κάνουμε, πώς εμείς συνδέουμε, ενώ τόσα χρόνια λέμε ότι έχουμε ότι ο άξονας Νίκης, Φλόρινα, Ξινό Νερό, το Λεμαΐδα, Κοζάνη, όρια νομού Λάρισας, είναι μήμα του διευρωπαϊκού άξονα. Και ενώ το λέμε και το ξέρουμε ότι έτσι είναι, μέχρι τώρα δυστυχώς προχώρησαν λίγα πράγματα.
ήδη πιέζουμε την εγγραφεία ΑΕ, τις μελέτες που τις ξεκίνησε όταν εγώ ήμουν στην ΑΕΠ ακόμα γενικός διευθυντής, να τις ολοκληρώσει. Εκτιμούμε ότι για το Κοζάνι, για το δρόμο, το Λεμαΐδα, ψηνό νερό, οι μελέτες θα είναι έτοιμες μέχρι το τέλος του έτους. Θα πιέζουμε την περίοδο αυτή να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Σχεδιάζονταν ο δρόμος ξηνό νερό Αμοχώρη, ένας δύσκολος δρόμος που θα διέσχιζε ένα δάσος, το οποίο γι' αυτό τον λόγο ίσως ακόμα δεν αναδιοδοτήθηκε περιβαλλοντικά εδώ και δύο χρόνια. Θα κατεβάσουμε τον δρόμο πιο κάτω, περίπου τρεις φορές λιγότερο κόστος και κατόπιν μέχρι το τέλος του έτους οριμάζουμε για τον δρόμο Αμοχώρη Φλόρη. Ήδη ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε εδώ και εμείς πιστεύουμε πάντα ότι μας λένε, είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αν μας πει κάποιος θα σε πάρω σοκολάτα, λέμε μας είπες δεν μας πάρει σοκολάτα. Θέλω να πω ότι ανακοινώθηκε η στήριξη του δρόμου αυτού από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από την, το Λεμαΐδα μέχρι τη Φλόρινα. Επομένως η διεκδίκησή μας θα είναι στεναρή, επίμονη, επίπονη, γιατί θα έχουμε και ωριμότητα. Γνωρίζουμε ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν ανάγκες σε ειδικό επίπεδο που είναι πολύ σημαντικές όπως στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, όμως η περιοχή μας, αν αστειευόμενος πολλές φορές λέω ότι όταν τα νερά υποχωρήσουν στη Θεσσαλία, ίσως είναι πιο γόνιμο, αστειευόμενος. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία όμως είμαστε σε συνεχές πρόβλημα λόγω της απολιγνητοποίησης. Πρέπει η περιοχή αυτή να στηριχθεί με έναν πιο ισχυρό τρόπο. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και ο κάθετος αυτός άξονας. Και ο κάθετος αυτός άξονας όχι για να φύγουν πιο εύκολα οι συμπολίτες μας προς τα κάτω και μετά στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα ή στα Γιάννενα, αλλά για να φεύγουν πιο εύκολα τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες μας. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα της Δυτικής Μακεδονίας και εν προκειμένου του νομού Φλόρινας. Επομένως, συναντάμε και αυτά και συναντάμε επίσης και κάτι ακόμα που ήδη είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Δύο ερευνητικά, Χυμαδίτιδας και Ζάσπρες. Είμαστε στη φάση όπου οριμάζουν πλέον τα έργα αυτά, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και για τις μελέτες και θα ενισχύσουμε, θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας προκειμένου πραγματικά να ολοκληρωθούν και να διεκδικήσουμε όρους. Και βέβαια εκεί δίπλα βλέπουμε το ξηνό νερό. Το ξηνό νερό που το βλέπει κανείς στα μεγαλύτερα μαγαζιά, στα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας και θα πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα της περιοχής να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες με ποιοτικό έλεγχο και να καταλάβει πραγματικά το σύνολο της χώρας. Τι είδαμε λοιπόν με αυτή την διαδρομή μας? Είδαμε μια περιοχή με συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μια περιοχή με φυσικό περιβάλλον, με ανθρώπους ικανούς να τροποδρομήσουν την ανάπτυξη που θέλουμε, την αλλαγή και τη μετάβαση. Και συνηθίζω και λέω ότι η Δυτική Μακεδονία έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει τη μετάβασή της. Στηρίζοντας σε δύο τομείς την ενέργεια και την βούδα, τους οποίους δεν μπορούσε να ελέγξει. Δεν μπορούσε να ελέγξει την τύχη της. Η τύχη τους εξαρτώνταν τη μία φορά από την πράσινη μετάβαση και την άλλη από έναν πόλεμο. Δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Και ή από τις οικολογικές οργανώσεις. Εμείς λοιπόν θέλουμε μία ανάπτυξη αυτοτροφοδοτούμενη στη Δυτική Μακεδονία και προκειμένου στον νομό Φλόρινας. Ναι, αυτή όμως η μετάβαση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει με αιτία την απολιγνητοποίηση, την απανθρακοποίηση και για μας την απολιγνητοποίηση έχει πόρους. Έχει σημαντικούς πόρους που θα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Όμως το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με έναν τρόπο που δεν ενισχύει τις υποδομές. Ήδη έχουμε ζητήσει επιτακτικά και είμαστε σε μια φάση που συζητάμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Να μπορούμε να εντάξουμε έργα τα οποία έχει πραγματικά ανάγκη η περιοχή μας, να εντάξουμε υποδομές για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Και αυτό θα γίνει πράξη στο επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει όχι μόνο να επιβιώσει ο νομός Φλόρινας, αλλά να βρει έναν νέο ρόλο. Έναν ρόλο που να είναι βασισμένο στη γνώση, στην καινοτομία. Και στον τομέα αυτό και εμείς θα βοηθήσουμε τα επιμελητήρια έτσι κι αλλιώς όλα μαζί συνεργάζεστε και καλά κάνετε και έτσι πρέπει, το Πανεπιστήμιο, οι αναπτυξιακοί μας φορείς και ούτω καθεξής. Πρέπει να δρομολογήσουμε γρήγορα τις εξελίξεις. Συνηθίζω και λέω ότι όταν οι άλλοι γιορτάσουν, εμείς πρέπει να δουλεύουμε για να τους προσπεράσουμε. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει οι ρυθμοί μας να επιταχυνθούν. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνους χαμένους. Να μην μείνουμε στο ότι είμαστε σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση.
μα η απολυτοποίηση γίνονται τα τελευταία 15 χρόνια. Αν δει κανείς τον κύκλο εργασιών της ΔΕΗ στην περιοχή, βλέπει ότι από το 11 δεν γίνονται προσλήψεις, βλέπει ότι πέφτει ο κύκλος εργασιών πάρα πολύ, άρα η απολυμνητοποίηση, αγαπητοί φίλοι, γίνονται, απλώς δεν λέγοντας. Και όσο κάνεις κάτι, αλλά δεν το λες, γιατί ίσως θα δημιουργήσεις πιθανά μία αντίδραση, αυτό σε οδηγεί στο να μην προετοιμάζεσαι. Όταν κάποτε εμείς στην ΑΚΟ φτιάναμε, συντάσαμε τη μελέτη για την μεταλλιδική περίοδο, κάποιοι μας λέγανε, τι κάνετε εκεί, έχουμε 35 χρόνια λιγνίτη στην Φλόρινα. Εμείς βλέπαμε όμως τα γεγονότα. Όταν το 2015 αποφασίστηκε να υπογραφεί η Σύμβαση των Παρισίων για το περιβάλλον και το 2016 υπογράφτηκε, τότε κατάλαβαν όλοι πως τα πράγματα είναι σοβαρά, ότι πρέπει να αλλάξουμε. Παρόλα αυτά όμως, από το 2016 μέχρι το 2020 δεν έγιναν ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι λοιπόν, και η πράξη τι έχει δείξει, ακόμα και από αυτά τα παραδείγματα, ότι αν μας πούνε κάτι και έχουμε μια προθεσμία 10 ετών, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε από το 8ο έτος για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, τώρα είχαμε μια αιτία να κινητοποιηθούμε γρήγορα. Οι πόροι υπάρχουν, θα πρέπει να ενώσουμε, όπως είπα, τις δυνάμεις μας. Άρα, έχουμε τους πόρους, έχουμε τις προϋποθέσεις, πρέπει να ενισχύσουμε τη διαδημοτική, τη διανομαρχιακή συνεργασία. Πρέπει να βλέπουμε τη Δυτική Μακεδονία ως ενιαία περιοχή. Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον όρο να μην βλέπουμε νομούς, θα με παρεξηγούσατε. Αυτό όμως το λέω μόνο σχεδιαστικά, μόνο χωροταξικά. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο νομός Καστοριάς αναπτύσσεται περισσότερο όσο αναπτύσσεται περισσότερο ο νομός Φλόρινας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ως ενιαία περιοχή ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ισότιμης, ισομερούς ανάπτυξης, θα πρέπει να επενδύσουμε ανισομερώς. Διαφορετικά δεν γίνεται. Επομένως, αυτά τα οποία δηλαδή η χώρα χρησιμοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει περισσότερους πόρους, πρέπει και αφού τα πιστεύουμε, πρέπει να τα κάνουμε πράξη εσωτερικά, σε επίπεδο περιφέρειας. Άρα, να αντιμετωπίσουμε την Δυτική Μακεδονία ως ενιαίο χώρο ανάπτυξης και στον χώρο αυτό η περιοχή της Φλόρινας έχει τον δικό της ρόλο. Και ποιος τελικά θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της περιοχής της Φλόρινας με την έννοια της σχεδιαστική εννοώ, του νομού Φλόρινας όμως, κέντρο αγροδιατροφής. Στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι στις 26, στο επόμενο, θα παρουσιάσουμε και θα εγκρίνουμε τη ζώνη καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στη ζώνη αυτή καινοτομίας θυμίζω ότι κάποτε είχε σχεδιαστεί να λέγεται ζώνη καινοτομίας ο άξονας Πανεπιστήμιο, ΕΚΕΤΑ, και όλοι οι άλλοι να θεωρούνται κόμβοι καινοτομίας, δηλαδή ίσονος σημασίας. Το έχουμε αλλάξει. Η ζώνη καινοτομίας είναι η Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία πρέπει να καινοτομήσουμε, στη Δυτική Μακεδονία πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες να αναπτυχθούν ό,τι τομείς μπορούν να αναπτυχθούν. Κόμβοι καινοτομίας, κάτω δηλαδή από τη ζώνη καινοτομίας, είναι αντίστοιχες δράσεις μικρότερης εμβέλειας σε όλους τους νομούς. Δεν υπάρχει δηλαδή νομός ο οποίος να είναι σε πιο θετική προδιάθεση από την αρχή του σχεδιασμού σε σχέση με έναν άλλο. Ο ρόλος λοιπόν που δίνεται στην περιοχή του νομού Φλόρινας είναι ένας ρόλος που θα μπορεί να στηρίξει την αγροδιατροφή. Για αυτήν φημίζεται, αυτήν πρέπει να στηρίξουμε εκεί όπου υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε υπεραξία στην παραγωγή μας εκεί όπου αυτή υπάρχει. Ο δεύτερος σημαντικός ρόλος είναι η διασυνοριακή δυνατότητα που έχει η περιοχή, αρκεί αυτό να το αντιληφθούμε. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι τα όρια είναι διοικητικά ή εθνικά, αλλά τα όρια δεν πρέπει την επιχειρηματικότητα και τις συναλλαγές και επαφές των ανθρώπων να τις συγκρατούν. Περιοχή ασφαλώς τουριστικής ανάπτυξης, ασφαλώς, και επίσης μια περιοχή όπου θα στηρίξουμε την εκπαίδευση, και το κάνουμε ήδη αυτό στην πράξη, και να δώσουμε εδώ, μέσω των επιχείρησεών μας, υπεραξία στην τοπική παραγωγή. Αυτός είναι ο ρόλος της περιοχής, δηλαδή του νομού Φλόρινας, στον σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει. Και βλέπουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό ότι θα ενισχύσουμε και την κινητικότητα των κεφαλαίων, των πόρων, των ανθρώπων, των ιδεών. Μέσα από αυτή την κινητικότητα θα υπάρξει μια σημαντική μόχλευση.
θα αρχίσουν οι άνθρωποι σιγά σιγά οι πολίτες μας και όταν η επικύρωση της Σκοτίδας εδώ θα μας αξιολογήσει τις επενδύσεις τις μεγάλες που υποβλήθηκαν από την προκήρυξη πάνω από 400 εκατομμύρια. Πάνω από 400 εκατομμύρια, τότε θα αρχίσουν αυτές οι επενδύσεις να ανακοινώνονται ίσως το επόμενο τρίμηνο, ίσως νωρίτερα, δεν γνωρίζω. Νωρίτερα, τότε οι νέοι μας θα μας κοιτάνε και θα μας λένε τι κάνω, μένω. Θα τους λέμε ναι, μένετε, βλέπετε τι γίνεται. Μένετε, επενδύετε τον εαυτό σας στην περιοχή, επενδύετε εδώ το μέλλον σας και εμείς, το Πανεπιστήμιο, οι φορείς, τα επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση, θα είμαστε δίπλα σας. Έτσι λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε μέσα από αυτή την κινητικότητα το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. Με την επιχειρηματικότητα λοιπόν στο προσκήνιο, με τη διάχυση της προστασίας του περιβάλλοντος ως μία μακροπρόθεσμη παραγωγική επένδυση. Παλιά το θυμάμαι, λέγανε «Α, πρέπει να κάνουμε μελέτες περιβαλλοντικού ενδυτώσεων». Γιατί ρε παιδιά, γιατί λέει αλλιώς η Ευρώπη δεν μας δίνει λεφτά. Δηλαδή η προστασία του περιβάλλοντος κάποτε θεωρούταν μία υποχρέωση για να πάρουμε λεφτά. Ότι δεσμευόμαστε μέσα από τις μελέτες ότι θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μα η προστασία του περιβάλλοντος είναι παραγωγική επένδυση, μακροπρόθεσμη. Θα στο ανταποδώσει κάποτε αυτό. Να το λοιπόν είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να διαχέεται σε όλες μας τις ενέργειες, στα δημόσια, στα ιδιωτικά έργα, παντού. Βλέπουμε λοιπόν τον νομό Φλόρινας ως έναν ελκυστικό τόπο για εργασία και για κατοικία και καλούμε όλους τους θεσμικούς εκφραστές, τους πολίτες, αυτοί που πιστεύουν και αυτοί ότι έχει μέλλον η περιοχή τους, να κοιτάξουμε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο. Τότε κοιτάζουμε στο ίδιο σημείο, ίσως με διαφορετικές γωνίες, δεν είναι κακό, καλό είναι, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιωνόμαστε, να μας δώσει επίσης τη δυνατότητα όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο τόπος είναι ο τόπος μας, γι' αυτό και εμείς κατεβήκαμε τις εκλογές για τον τόπο μας, αφήνοντας πίσω τα κόμματα. Αυτό κάναμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ο τόπος μας λοιπόν έχει ανάγκη από όλους μας. Έχει ανάγκη από τους πολίτες. Οι οποίοι πολίτες πολλές φορές, το έχω ζήσει και προεκλογικά, αλλά και μέσα από τους προηγούμενους μου ρόλους, μου δώσαν πάρα πολλά ερεθίσματα. Έχουμε γνώση, δηλαδή πρέπει να δίνουμε υπεραξία στους ανθρώπους μας, να τους υπολογίζουμε. Και αυτό να το κάνουμε μια καθημερινή πρακτική. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί να προχωρήσουμε αυτούς τους στόχους να τους κάνουμε πράξη, με την επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο ως την αιτία δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος και να δεσμευτούμε ότι αυτός ο κοινός τόπος είναι το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας, στους οποίους επενδύουμε γιατί αυτοί είναι οι φορείς των αλλαγών. Να τους δώσουμε λοιπόν τον αέρα και την αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας. Με την παρουσία του μας τιμά και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φλόρινας, κ. Καρατζίδης Γεώργιος. Θα συνεχίσουμε με την ομιλία του πρίτανη Βασίλη. Συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε με την ομιλία του πρίτανη του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη, με θέμα «Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας» στην PSLOM Φλόρινας. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ με τη σειρά μου για την επέτειο των 90 ετών. Και να πω και εις άλλα έτη πολλά να στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρίσκεται και να μιλά το Πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι γίνεται εσύ προσωπικά και το επιμελητήριο ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο σας. Αν είναι πιο γενική η τοποθέτησή μου από αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα, θα μιλήσω γενικά για το ρόλο του Πανεπιστημίου στην τοπική ανάπτυξη. Άλλωστε, η επιχειρηματικότητα, όπως πάντα τονίζει ο Περιφερειάρχης, είναι όντως το κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν συμβάλλει με διάφορους τρόπους. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο δεν είναι. Μπορεί να παίξει όμως το ρόλο του καταλήτη στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Και τα παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, μετάβαση ειδικά, δείχνουν ότι η ενίσχυση πανεπιστημίων και δευτερευόντως ερευνητικών κέντρων μπορεί να μετριάσει τις συνέπειες από την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της περιοχής. Ειδικά για το πανεπιστήμιο μας, βρίσκεται σε μία θέση στην οποία δεν έχει ξαναβρεθεί άλλη φορά για το Πανεπιστήμιο. Συγκεντρώνει τις προσδοκίες όλων
και η συγκυρία το έφερε έτσι ώστε να συμπέσει η μετάβαση της περιοχής μας με την ανασυγκρότηση του ίδιου του Ιδρύματος. Αισθανόμαστε και εμείς κάπως ως μία μελέτη περίπτωσης και δεν είναι τυχαίο ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο την έκθεση με τίτλο «Δικός χάρτης για την πράσινη συμφωνία για τα πανεπιστήμια», το δικό μας πανεπιστήμιο αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Τώρα, γενικά οι τρόποι με τους οποίους ένα πανεπιστήμιο συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι τέσσερις. Προωθεί την έρευνα και την καινοτομία, πάντα με αναφορά στην τοπική οικονομία και τα ενδιαφέροντα βέβαια των τοπικών επιχειρήσεων. Συνεργάζεται το πανεπιστήμιο με τοπικές επιχειρήσεις και προωθεί την έννοια της επιχειρηματικότητας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. Και συμμετέχει βέβαια στην κοινωνική πολιτιστική δραστηριότητα που για την πόλη της Βρόνας είναι αρκετά έντονη λόγω και της παρουσίας των ανθρωπιστικών σπουδών και της σχολής καλών τεχνών. Εκτός λοιπόν από αυτό το τελευταίο θα ήθελα να αναφερθώ στους πρώτους τρεις τρόπους. Παρενθετικά όμως θέλω να αναφερθώ και σε μία έννοια αρκετά παρεξηγημένη και αυτή είναι ο αριθμός, η μάζα των φοιτητών που έρχονται για να σπουδάσουν εδώ στην περιοχή μας. Και υποτιμητικά έτσι πολλές φορές αναφέρεται κοίταξε τους και τις καρσουνιέρες και τα σουβλάκια ιδρύουν τμήματα στην περιφέρεια. Λες και οι καρσουνιέρες και σουβλάκια δεν υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα κέντρα. Με αριθμούς λοιπόν για την οικονομική συμβολή των φοιτητών στην περιοχή μας, τα 21 τμήματα του Πανεπιστημίου έχουμε εγγεγραμμένους ενεργούς φοιτητές γύρω στους 15.000. Με μια προσωπική εκτίμηση, τα 2/3 αυτών των φοιτητών περίπου είναι εδώ στην δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μιλάμε λοιπόν για 10.000 φοιτητές με ένα πολύ συντηρητικό ελάχιστο των 7.000 ευρώ το χρόνο. Έχουμε μια εισρωή στην περιφέρεια της Μακεδονίας 70 εκατομμύρια ευρώ κατέτος. Και για την πόλη της Φλόρινας, αντίστοιχα έχουμε 3.000 περίπου φοιτητές εγγεγραμμένους, άρα μιλάμε χοντρικά για ενεργούς εδώ στην πόλη περίπου 2.000, άρα πάλι περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ εισρωή των χρόνων. Και βέβαια δεν έχω αναφερθεί στους καθηγητές, αναφέρομαι μόνο στους προπτυχιακούς φοιτητές, δεν έχω αναφερθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, 4.000 έχει το πανεπιστήμιό μας, 400 υποψήφιους διδάκτορες, και δεν έχω αναφερθεί και στα δεκάδες ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε 700 ενεργές συμβάσεις εργασίες, άρα έχουμε ένα πανεπιστήμιο μεγάλο εργοδότη της περιοχής. Επίσης, ανέφερα ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι επιχείρηση το ίδιο, έχει όμως μια έμεση επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω των τεχνοπλαστών του. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 τεχνοπλαστούς εταιρείες, δημιουργώντας δεκάδες νέες θέσεις καλά αμοιβόμενης εργασίας σε τομείς εκμής όπως τεχνολογίες πληροφορικής. Και επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, να ιδρύσει εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του και να ξεφύγει εν μέρει από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες του δημόσιου λογιστικού. Τώρα θα πω τον πόνο μου. Το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα λοιπόν φέρει η επιμήλυνση αυτής της εταιρείας αξιοποίησης, φέρει τις υπογραφές δύο υπουργών, παιδείας εξωτερικών, αλλά φέρει και την απορριπτική υπογραφή υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος αμφισβητεί τη σκοπιμότητα ίδρυσης αυτών των εταιριών αξιοποίησης, κάτι που προβλέπει ο ίδιος ο νόμος. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Έλεγα λοιπόν για τους τρόπους συμβολής του Πανεπιστημίου στην τοπική ανάπτυξη. Είπαμε, πρόθεση έρευνας και καινοτομίας με αναφορά στην τοπική οικονομία και τα ενδιαφέροντα τοπικών επιχειρήσεων. Στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Innovation Scoreboard για το 2024, σχετικά με τις επιδόσεις καινοτομίας των κρατών μελών, η χώρα μας εμφανίζεται ως μέτρια καινοτόμος χώρα, με επιδόσεις που φτάνουν στο 77,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2024. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια οικονομία, σύμφωνα με την έκθεση, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στις χαμηλές επενδύσεις των επιχειρήσεων στον κομβικό για την καινοτομία τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Στην περιφέρεια της Μακεδονίας είναι ακόμη προς το παρόν
χειρότερα τα πράγματα. Αυτό το διαπιστωμένο έλλειμμα πάντως έρχεται με τον αρχικό του σχεδιασμό, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, να το αναπληρώσει. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα και θέτει το Πανεπιστήμιο ως δικαιούχο σε μεγάλα εγκληματικά έργα στο πλαίσιο της ζώνης καινοτομίας, όπως το Τεχνολογικό Πάρκο, τον κόμπο καινοτομίας για το υδρογόνο μαζί με το ΕΚΕΤΑ, το Πράσινο Κέντρο Δεδομένων. Ειδικότερα, η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Τεχνολογικό Πάρκο της ζώνης καινοτομίας, που βρίσκεται δίπλα στη νέα Πανεπιστημίου του Ιστιτουζάνη, θα λειτουργήσει ως χώρος φιλοξενίας θερμοκηπίδας, ερευνητικών εργαστηρίων και επιχειρηματικότητας και θα στηρίξει στην πράξη τη διασύνδεση του ιδρύματός μας της ακαδημαϊκής και της κοινωνικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που θα επενδύσουν στην περιοχή. Πρόσφατα λάβαμε και την πρόσκληση για την κατασκευή, τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου, και αυτή όμως πάλι θα γκρινιάξω πετσοκομμένη κατά της προϋπολογισμό, λόγω του συνήθους θέματος που υπάρχουν με τις κρατικές ενισχύσεις. Στόχος λοιπόν είναι το Πανεπιστήμιο να αποτελέσει κεντρικό πυρήνα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, προσελκύοντας τεχνολογικούς κολοσσούς, ακαδημαϊκό, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό και νέες επενδύσεις με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια και το ψηφιακό μετασχηματισμό. Στην αρχική μελέτη για τη ζώνη καινοτομίας, ο τρίτος θύλακας οροθετούνταν στην ΠΕ Φλόρινας. Αναφέρθηκε για τις νεότερες εξελίξεις ο κ. Περιφερειάρχης και την σύνδεση της Φλόρινας ερευνητικά και καινοτομικά με την αγροδιατροφή. Δύο παρατηρήσεις που προχωρήσω. Θεσμοθετημένα εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο, 47. Παράγεται έρευνα, αλλά, και αυτό είναι πρόβλημα όλων των πανεπιστημίων της χώρας, δεν μεταφράζεται σε προϊόν. Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία προωθεί και χρηματοδοτεί γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας σε όλα τα ιδρύματα. Η δεύτερη παρατήρηση, βλέπουμε μία μετατόπιση του επιχειρησιακού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προς την κλασική επιχειρηματικότητα. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη προσκλήσεις για κλάστερ σε προγράμματα κοινά με επιχειρήσεις, χρηματοδότηση νεοποιών επιχειρήσεων και τεχνοπλαστών, βιομηχανικά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Δεύτερος τρόπος συνδρομής του Πανεπιστημίου στην τοπική ανάπτυξη, συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και πρώτης επιχειρηματικότητας. Μιλάω βέβαια πέραν της κλασικής πρακτικής άσκησης και της απορρόφησης αποφύτων. Το Πανεπιστήμιο όμως είναι ένα ίδρυμα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες που πρόκειται να έχουν να επενδύσουν στην περιοχή, έρχονται σε επαφή μαζί μας μετά το γραφείο του Περιφερειάρχη, επισκέπτονται και το γραφείο του Ρίτανη, που είναι βέβαιος και πολύ κοντά πλέον. Στη Φλόρινα μέχρι σήμερα υπήρχε μια μικρή αλληλεπίδραση, κάποια προγράμματα τύπου Ίντερεκ, κάποιες μελέτες από τη βιοπονική σχολή, κάποιες μελέτες για ενεργειακές αναβαθμίσεις, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, πιο πολύ δηλαδή παροχή υπηρεσιών και φυσικά η συνεργασία με το συνήθι ύποπτο της περιοχής, την εταιρεία BD Composites. Γενικά όμως θέλω να πω ότι απαιτείται αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας και από τις επιχειρήσεις. Η κρατούσα νοοτροπία είναι «θέλω τη λύση έτοιμη» και τη θέλω θες. Απουσιάζει δηλαδή η νοοτροπία της μακροπρόθεσμης επένδυσης στη γνώση που είναι κάτι κοινό στο εξωτερικό. Κάτι φαίνεται τώρα να αλλάζει και χαρακτηριστικό και ενθαρρυντικό παράδειγμα είναι οι προτάσεις στο πρόγραμμα που είναι ανοιχτή τώρα η πρόσκληση, το ερευνό και το νο. Εμείς ως ίδρυμα πρόκειται να υποβάλουμε περίπου 60 προτάσεις μαζί με επιχειρήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία είναι μάλιστα είναι τοπικές επιχειρήσεις. Είναι ακόμη ανοιχτή η πρόσκληση, οπότε δεν έχω και τα ακριβή στοιχεία για το πώς από αυτές τις επιχειρήσεις προέρχονται από την Φλόρινα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα των βιομηχανικών διδακτορικών. Υπήρξε μάλιστα μία πρόσκληση που χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα βιομηχανικό διδακτορικό εκπονείται σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, αφορά στην εξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Και λοιπόν αυτό το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δούλεψε ικανοποιητικά.
ήταν πολύ περιορισμένο το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, γιατί ήταν μεγάλη σχετικά η ιδία συμμετοχή τους. Ευελπιστούμε ότι με ένα νέο, καλύτερα προσαρμοσμένο πρόγραμμα, πιο εύκολο για την επιχείρηση, μέσα από το πρόγραμμα της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περίπου 40 με 50 βιομηχανικά τα εταιρεία, άρα 40 με 50 επιχειρήσεις θα υποφεληθούν. Όσον αφορά τώρα την πράξη της ιδέας της επιχειρηματικότητας εντός τμήματος, γίνεται τεράστια προσπάθεια για να αλλάξουμε την νοοτροπία στους φοιτητές μας. Να μην σκέπτονται πλέον διορισμούς στο δημόσιο, αλλά να βλέπουν τον δρόμο της επιχειρηματικότητας μέσα από την εισαγωγή αντίστοιχων μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών, αλλά και μέσα από προγράμματα επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής προσομοίωσης. Τέλος, για την ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια πρόσφατη μελέτη της Ernst & Young μαζί με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την κοινότητα επιχειρηματιών Endeavor, αναλύθηκε το χάσμα μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Διατυπώθηκαν δε ιδέες και προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γεφυρωθεί. Ακόμη και το αναφέρεται μέσα στη μελέτη, τα πανεπιστήμια πρέπει μέσα από τα προγράμματα σπουδών τους να δώσουν όχι μόνο τις οικίες δεξιότητες κάθε τμήματος, αλλά και ποιοτικές δεξιότητες όπως ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αποτελεσματική επικοινωνία, ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας, ευσυνειδησία, συνέπεια, ηγετικές ικανότητες. Εμείς αυτό το έχουμε έγκαιρα αντιληφθεί, ακούμε τις επιχειρήσεις και προσαρμόζουμε τα προγράμματα σπουδών μας, ειδικά στα τμήματα που είναι προσανατολισμένα στο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο άλμα της χώρας. Λοιπόν, προσαρμόζουμε αυτά τα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, των επιχειρήσεων δηλαδή. Προς τούτο έχουμε συγκροτήσει για κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου επιτροπές τελεχών της αγοράς, που συνεδριάζουν μαζί με τους καθηγητές του τμήματος τρεις φορές το χρόνο, ώστε αυτά τα στελέχη της αγοράς να μας μεταφέρουν τις απόψεις τους. Επιπροσθέτως, περνάμε στους φοιτητές μας κουλτούρα μετάβασης. Είμαστε σε μια περιοχή μετάβασης, χτίζοντας το αντίστοιχο brand name. Ιδρύουμε επίσης προγράμματα σπουδών για τις ανάγκες του μέλλοντος. Για παράδειγμα, έχουμε ένα μεταπτυχιακό για πληθυσμών. Έχουμε το δεύτερο πανελλαδικά επαγγελματικό μεταπτυχιακό με τον ΔΕΔΙΕ για σύγχρονα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σχεδιάζουμε προγράμματα διαβίου όπως την ηλεκτροκίνηση, την αποθήκευση ενέργειας, την αντισυνταμίευση. Προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, στη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα καλέσουμε στο κάμπους της Κοζάνης, στη Νέα Πανεπιστημίου, τις επιχειρήσεις, σε μια ημερίδα να μας περιγράψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να προσαρμοστούμε κατάλληλα. Θα κάνουμε αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται Market Sounding. Το μεγάλο θέμα της κατάρτισης της εκπαίδευσης, αυτή πραγματοποιείται μέσω ιδιωτών μέχρι σήμερα μετά από προσκλήσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες. Προς το παρόν το Πανεπιστήμιο δυστυχώς δεν είναι πουθενά, τρέχει μόνο κάποια σχετικά προγράμματα της ΔΥΠΑ. Αν και σύμφωνα με ψάμενη μελέτη, το Πανεπιστήμιο είναι ψηλότερα από όλους τους φορείς που παρέχουν τη λεγόμενη μη τυπική εκπαίδευση όσον αφορά την αξιοπιστία. Κλείνοντας. Σήμερα το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας βρίσκεται σε μια φάση ταχείας ανάπτυξης με επίκεντρο το φιλόδοξο ιδεολογικό του πρόγραμμα, τη διεθνοποίησή του και τη σύνδεσή του με τις επιχειρήσεις. Το Πανεπιστήμιο αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό κάδιο εφαρμοσμένης έρευνας, πράσινης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι το όραμα που έχουμε. Ιδεολογικά να αναφερθώ στην Φλόρινα, να απαριθμίσει τις παρεμβάσεις μας. Έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Κύριε Περιφερειάρχη, μέσα σε επόμενο χρονικό διάστημα κάνουμε και τα εγγένεια. Ενεργειακές αναβαθμίσεις στη Γεωπονική Σχολή μαζί με άλλες παρεμβάσεις. Ξεκινά, είμαστε στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, το ΣΔΙΠ, για την κατασκευή φοιτητικών εστιών σε όλη την περιφέρεια και στην πόλη της Φλόρινας. Ολοκληρώνει μελέτες, όπως αναφέρθηκε, για την αναγέννηση Αγίας Όλγας και βέβαια έχουμε την προσπάθεια για ένταξη, χρηματοδότηση της Σχολής Καλών Τεχνών. Με πολύ χαρά άκουσα τα νέα
σήμερα από την Περιφερειάρχη ότι ετάσσεται στο τρίτο πυλώνα του μηχανισμού μικρής μετάβασης. Υπάρχει ένα θέμα να πείσουμε την κεντρική πολιτική εξουσία, γιατί κάτω στην Αθήνα ακούνε μόνο νούμερα. Πολύ καλό τεχνό, 20 εκατομμύρια δεν μπορούν να καταλάβουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα που θα φέρει ένα τέτοιο κτίριο και το παράδειγμα το έχουμε μπροστά μας είναι η νέα Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΕ. Το πώς έχει αυξήσει την ορατότητα του Πανεπιστημίου, την ορατότητα της περιφέρειας, της πόλης της Κοζάνης, την προσέλκυση κινητών δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Άρα σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε έχουμε αυτό το παράμετρο που πονώ ότι δεν την έχει εκτιμήσει θεόντως η κεντρική η πολιτεία. Σε αντίθεση με την περιφέρεια που είναι πάντα αργός σε ό,τι και αν κάνουμε. Ένα άλλο θέμα βέβαια που έχουμε είναι η πρωτοφανή μας υποστελέχωση. Όλα αυτά τα κάνουμε έχοντας το χειρότερο λόγο χτυπών ως καθηγητές πανελλαδικά, άρα έχουμε μεγαλύτερη υποστελέχωση σχέση με κάθε άλλο δίδυμα στη χώρα. Παρ' όλα αυτά και κλείνω, έχοντας συνειδητοποιήσει το σημαντικό μας ρόλο και την αναπτυξιακή μας ευθύνη, δηλώνουμε το παρόν και υποσχόμαστε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στρατηγική εταίρη της πολιτείας και της περιφέρειας, σε ένα καλύτερο αύριο για το τόπο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελικηρίου έκανε κλειστά τον πρόεδρο τον κύριο Σαμπαλίδη να μου αναθέσει να παρουσιάσω μια ιστορική αναδρομή για τα 90 χρόνια του Μελικηρίου. Ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα και δυσκολεύτηκα πολύ γιατί υπάρχει αρχείο, υπάρχει αρχιακό υλικό, υπάρχουν πηγές που παρουσιάζουν τους σκόπους, τους αγώνες, τη δραστηριότητα, τη δημιουργία, την παραγωγή της οικονομικής ταυτότητας της περιοχής μας επί 90 χρόνια, αλλά δεν χωράνε σε ένα τέταρτο. Η οικονομική ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Φλόρινα. Η οικονομική ιστορία της Φλόρινας θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο που πρέπει να ασχοληθούν σε επίπεδα ακαδημαϊκά, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ. Ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ τα στελέχη του Δημοκρατήριου που με βοήθησαν σε αυτή την αναζήτηση του υλικού, τα γενικά αρχεία του κράτους για την προσφορά τους και την φίλη κυρία Καραμπατάκη, που πάντα ψάχνει τα αρχεία και ξέρει πολλά. Κατέληξα λοιπόν σε αυτή τη δυσκολία να μην κάνω μια ομιλία, να κάνω μια ανθολόγηση, να πάρω δηλαδή στιγμές, αποφάσεις, υπομιλήματα, διαχρονικά, που να δείχνουν πώς στους καιρούς εξελίσσεται ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και η οικονομία του νομού, γιατί πολύ σε αυτά είναι και λίγο ταυτόσιμο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω από ένα θεσμό προηγούμενο των επιμελητηρίων, τα ΕΣΝΑΦΙΑ. Είναι αραβική λέξη, σημαίνει την οργανωμένη, κλειστή, επαγγελματική οργάνωση. Βέβαια τα ΕΣΝΑΦΙΑ ήταν διαφορετικά για τις συμπεριγράφα και τους εργαζόμενους, όπως είπε ο κ. Καπαδάς. Η Φλόρινα λοιπόν, φαίνεται από κάποια Δευτέρια του 1834 να έχει καταγραμμένα ΕΣΝΑΦΙΑ των υποδόμων, των βογιατζίδων, των χασάπηδων, των μπακάλικων, των δεκαλωτών. Τα ΕΣΝΑΦΙΑ δεν ήταν μόνο επαγγελματική λειτουργία και λειτουργία συνεργασία μεταξύ των ασκούντων την ίδια δραστηριότητα. Είχαν και ένα κοινωνικό ρόλο, ένα κοινωνικό ρόλο. Εξέλιξη αυτού είναι τα επιμελητήρια. Η Φλόρινα του 1912 απελευθερώνεται, όμως έχει πολλές ζημίες, πολλές πληγές, όπως είχε και σε επόμενες φάσεις της ιστορίας του τόπου. Όμως μετά το 20 αναπτύσσεται. Το 31 έρχεται και το τρένο μέχρι τη Φλόρινα, γίνεται η επέκταση. Και λειτουργούσε τώρα πάρα πολλές τράπεζες. Υποκαταστήματα τραπεζών. Και ξέρετε, τράπεζες πάνε γιατί υπάρχει χρήμα. Δεν πάνε αυτό που υπάρχει. Αυτός είναι εδώ. Ο Δημήτρης Ομεκάσης, που είναι ένας αστικός λογογράφος που έχει καταγράψει όλα τα παλιά επαγγέλματα, ερμηνεύει γιατί η Φλόρινα παραδόξως προοδεύει πολύ περισσότερο τότε και επιχειρηματικά και οικονομικά, γιατί είχε αφήσει λεφτά πολλά στον τόπο ο Γαλλικός στρατός
γιατί πλέον είχαν γίνει τα σύνορα, αλλά δεν ψωνίζαν από το πίπολα, από το μοναστήρι, αλλά άρχιζε να αναπτύσσει την τοπική αγορά. Υπήρχε εσωτερικό εμπόριο, τεχνίτες, τέχνες και εργαστήρια, ο τουρισμός και το πιο σημαντικό, τα λεφτά που έστειλαν οι μετανάστες που είναι στο πρώτο κύμα που είχαν μεταναστεύσει μέχρι το 1900, τα χρυσά δολάρια. Ο τουρισμός, παρότι φαίνεται παράδοξο, πρέπει να ξέρουμε ότι στο Μεσοπόλεμο οι πλούσιοι παραφέρνησαν και στη Φλόρινα και στην περιοχή οι πιο πλούσιοι μπορούσαν να παραφέρνουν. Μέχρι και το 65 ήμασταν τόπος θερινών και κοπών. Έτσι λοιπόν δημιούργησε όλο αυτό το κλίμα μια πολύ καλή υποδομή. Έρχεται το 1934 και μέσα στην ίδια χρονιά δημοσίευονται δύο ΦΕΚ, τα οποία ιδρύουν το Δημητήριο Φλόρινας. Το πρώτο το ονομάζει ως Περιφερειακό Επιμελητήριο, τον Μάρτιο του 2014 και τον Ιούλιο γίνεται πλέον εμπορικό και περιφερειακό με 36 μέλη διοίκησης. Αρχίζουν πλέον και γράφονται μέλη. 54 επαγγελματίες γράφτηκαν το 34. Σε αυτήν την καταγραφή και από και το Δευτέρι όπως τα γράφαμε τότε, πρώτος επιχειρηματίας που γράφτηκε ήταν ο Ιουσέ Καλδερόν, Φλωρινός Εβραίος Αλληλοποιός. Και μέσα εδώ υπάρχουν τα επαγγέλματα. Αλευροπόλη, Αρκοπιού, Ασβεστοπόλη, πολύ σημαντικό το ψωμί για την διατροφή και για τα άλευρα και για τους μήλους. Αρκοπιός, Γαλακτοπόλης, Βιβλιοπόλης, Εργολάβος Δημοσίων Έργων, Ζαχαροπλάστης, Θερμαστροποιός, Μοσαϊκά, Κρεοπόλες, Μυροποιός, Παντοπόλες. Στο πυροποιό έχω βάλει το όνομα του Κοένα Βραάμ, γιατί ο γιος του, ο Ισά, είναι ο μόνος επιχειρηματίας Εβραίος που μετά το 45 επέστρεψε στη Φλόρινα. Το πυροποιό του είχε κάνει πλέον κατάστημα ετοίμων, κατάστημα εφασμάτων και έμεινε στην πόλη μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Και πολύ γραφτοπιθανόν ή το πυροποιό. Το 35 γράφουν τα επόμενα του βαθμού μέλη. Εδώ έχουμε καινούργιες ειδικότητες. Βαφής, μεσοδέψες, διευθυντή κινηματογράφου, εκμετάλλευση λεωφορείου, κουρίσμα τοπιούς και κάποιες ειδικότητες καθιακά αρχίζουν και χάρουν. Μία συνεδρίαση του 34. Αυτή η συνεδρίαση που γίνεται και διακίνητη όλες τις μέρες μέχρι και τους άνθρωποι ήταν απασχολημένοι, έχει τέσσερα θέματα. Το τρίτο θέμα είναι η πρόληψη γραμματέως για το νεοσύστημα επιμελητήριο και η σύνταξη κανονισμού εσωτερικού λειτουργίας. Το 35, πάλι Κυριακή, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός Απρίλιο μήνα και την Τρίτη συνεδριάζουν και πλέον απασχολούνται και ασχολούνται με το πού θα στεγαστούν. Μέχρι και το σημείο το πρόσφυγε το μικρό, στεγαζόμενο φιλοξενούν από το Δημοτικό Σύλλογο Φλόρινας. Επιλέγεται λοιπόν, παίρνουν προσφορές το κτίριο του Γιώργου Κουδρούδιου, υπάρχει εδώ το κτίριο στην καλή κατάσταση και αποφασίζεται να ενοικιαστεί από 1 Ιουνίου του 1935 με 2.600 δραχμές. Και εκεί φιλοξενείται και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και ο Εμπορικός Σύλλογος. Το 1935 έχουμε μία ακόμα συνεδρίαση και προημερησίας διάταξης. Θέλουν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους επαγγελματίες της Έδεσας, γιατί είχε μεσολαβήσει μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε και έκαψε σχεδόν τις περισσότερες επιχειρήσεις της Έδεσας. Υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά στις εισαγωγές, αλλά επειδή ήδη έχουν ενέργειες με το Υπουργείο, το αναπάρχει. Το 39. Πεθαίνει ο Λάζαρος Ζέγας, αντιπρόεδρος, και εδώ είναι και η στάση συναδελφική, κοινωνική που έχει ένας τέτοιος οργανισμός όπως το Πολιτείο, αποφασίζει τα τυπικά που γίνονται μέχρι σήμερα, αλλά την τριήμερη αργία στο Πολιτείο για να κουνηθεί λοιπόν και ταυτόχρονα να δώσει 2.000 δραχμές υπέρ της αποπεράδοσης του Δημοτικού Νοσοκομείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρότι είναι νεοσύστατο, παρακολουθεί και μετέχει σε όλες τις δράσεις. 20 Νοεμβρίου του 1939 πριν τη συνεδρίαση κρατούν και ένα λεπτό συμβεί μεταξύ τους και συζητούν τώρα τα προβλήματα που προκύπτουν στην αγορά.
γιατί έχει δημιουργηθεί ο διαρκικό συνεταιρισμό. Η Αγροτική Τράπεζα αρχίζει και εμπορεύεται αυτή σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό κάποια προϊόντα που τροφοδοτούσαν τι ανάγκε τη αγροτική όλων των χωριών. Έχει πάρει λοιπόν ο συνεταιρισμό και εμπορεύεται τη γαλαζόπετρα και το φλάφι, απαραίτητα γιατί να περιουργία για μια σειρά καλλιέργειε, μέχρι τότε που πουλούσαν τα τοπικά φαρμακοπολία και θέλει να πάρει και το προνομίο για ζάχαρη, σαπούνια και ελαιόλαδο. Εδώ λοιπόν έχει αναστατωθεί η αγορά, κρατάνε όλες αυτές τις συνεδριάσεις και αποφασίζουν να κάνουν διαβήματα. Άλλο ένα θέμα που τους απασχολεί είναι ότι καταργήθηκε η ταχεία αμαξού στοιχεία που υπήρχε, που συνέδεε την Φλόρινα με τη Θεσσαλονίκη και η οκτωματρίση. Το 40. Γίνεται ένα υπόμνημα προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον στρατάρχη Παπάγου, και ζητάνε να μπει η Φλόρινα οπωσδήποτε στο Εθνικό Σχέδιο για Εγκατάσταση Αυτόματων Τηλεφωνικών Κέντρων. Όχι αυτόματων με τη σημερινή έννοια, αυτόματων με την έννοια του 40. Και μάλιστα έχει φροντίσει το επιμελητήριο, έχει ενημερώσει τους πάντες, το έγγραφο τονίζει την αξία της επικοινωνίας για την οικονομία και τους επιχειρηματίες και έχει συγκεντρώσει και τον απαραίτητο αριθμό συνδρομητών που ορίζει πάντα ο ΤΕΙ για να μπορεί να συμπεριλάβει μια περιοχή. Το 41. Καλούνται στο επιμελητήριο με απόφαση του διοικητικού. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου είναι πάρα πολύ δύσκολη συνεδρίαση, διότι έχει αρχίσει η κατοχή, υπάρχει στην Ελλάδα στέρηση, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, και έχει διαπιστώσει το επιμελητήριο ότι φεύγουν, φυγαδεύονται, όπως λέει η έκφραση του τότε, τρόφιμα, φυγαδεύονται σε άλλες περιοχές όπου πουλούνται σε καλύτερες τιμές και ανησυχεί το επιμελητήριο την επάρκεια τροφίμων για τους μονίμους κατοίκους. Άλλο ένα δεύτερο ζήτημα είναι ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης που είχε πλέον επεκταθεί, πλην όμως είχε χρεώσεις που ήταν υπερβολικές και ενώ είχαν υπογραφεί σχετικά μνημόνια με αρμόδιο μεσολαβητή τον Δήμο Φλόρινας. Το επιμελητήριο συνεχίζει, κάνει έρακα, συγκεντρώνει 75.000 ευρώ το 45 για να αποπερατωθεί η γέφυρα που είναι στο ποτάμι στο Μεσονήσι, την είχαν στήσει αρχικώς στην κατοχή οι Γερμανοί, πλην όμως ήταν ημιτελής και δυσκόλευε. Το 49 υποβάλλουν έτοιμα για να δημιουργηθεί δημόσια μέσα υπολογική σχολή στην Φλόρινα, ούτως ώστε να προσφέρει εκπαίδευση για να βελτιωθεί το εμπόριο και γενικά το υπόβαθρο των γνώσεων στις επιχειρήσεις και εξουσιοδοτεί το πρόεδρος για ενέργειες. Το 53. Μοναδικό θέμα, σημαντικότατο για το επιμελητήριο, η επαναλειτουργία της ενδοδρομικής γραμμής Φλόρινας Μοναστηρίου. Αυτή η γραμμή λειτουργούσε και είχε σταθμό στον Κάφκασο και ταξίδευε ένθετε και ήταν πάρα πολύ πληθυσμό, όμως περισσότερες επισκέψεις είχε η Φλόρινα και οφειλούνταν οι επιχειρήσεις. Αποφασίζονται και εδώ ενέργειες. Προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος το 54 υπόμνημα που ζητάνε το παράδοξο όπως μας φαίνεται σήμερα να καταργηθεί το ΙΚΑ. Γιατί υπήρχε λίγο κατάστημα του ΙΚΑ και άρχισε και έπιασε όλες τις επιχειρήσεις τα ξαφνικά και τους έβαζε διάφορες χρεώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και τα πάντα, με αποτέλεσμα να ευνηδιαστούν και να επιβαρύνονται σε τους πόρους, πόρους υπερτρίτων, ΣΥΝΣΥΕΣΥ και τα αυτά. Η αποφασίζει να ζητήσει το επιμελητήριο να συσταθεί στο επιμελητήριο μια επιτροπή ελέγχου και επιμελητήρια, βελτίωση επαρχιακής οδοπίας, να αναγγελθεί ένα τουριστικό περίπτερο, να ανεγερθεί και να εγκατασταθεί κέντρο για τα τηλεφωνούχια τηλέφωνα, να χορηγηθούν εμπορικές πιστώσεις περισσότερες από τις τράπεζες και να παραταθεί ο χρόνος που λύνατα με τεχνικά δάνεια, να καταργηθούν οι φόροι περιτρήτων και να εξοπληθεί η εισφορά την οποία είχαν συγκεντρώσει επιχειρήσεις που καταβάλλονταν μέχρι τότε υπέρ από καταστάσεως συμβολιόπληκτων και να μην υπάρξουν προσαυξήσεις. Το 55. Προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης, Γιώργο Ράλη. Έχουμε πάλι ανάγκες και προτάσεις που είναι μία ή άλλη συνέχεια των προηγουμένων.
να υπαλθεί η Φλόρινα στο Εθνικό Δίκτυο Ψηλοκτηρισμού, να υπάρξει μια αποκέντρωση, μια τοπική αυτοδιοίκηση και εδώ φέρνουν στο Μοναχιακό Συμβούλιο να μετέχει πρόσωπο του μελητηρίου, να αυξηθούν τα δάνεια τη τόση, να αναπτυχθεί ο τουρισμό, να καταργηθούν φόρμα, να καταργηθεί το ίδιο. Δεν το φέρνουν. Γιατί ήταν πολύ ακριβό και πολύ ξαφνικό να βελτιωθεί η επαρχιακή οδοντία, να μην ξαναρθεί ο νόμος 1818 και η γραμματεία οδός παρακαλώ το τότε 1955 με την παράκληση να συνδεθεί η σχεδιαζόμενη κατασκευή να ενώσει και τα γενικοσυλλαβικά σύνορα με την φλόγα και την εγγραφεία εδώ, όπου. Ελπίζω να μην σας το πω. Τα επίβασα, ειδικά και στο κεφμέ. Λοιπόν, στο 1955 έρθει ο Υπουργός, ο κ. Μακάς, στη Φλόρινα. Έχουν λοιπόν μια σχετικά παρόμοια επανάληψη ζητημάτων που ετοιμάζουν οι υποβλήματα για να τα πούν. Όμως, εδώ πια παίρνει το ζήτημα της στέγασης του μελητηρίου. Έχουν κάνει αίτηση και ζητούν να αγοράσουν, έχουν πάει και το μελητήριο, ένα ανταλλάξιμο υπόπεδο. Και πρέπει να δείτε το αυτό που εδώ χτίστηκε αργότερα αυτό το χτίσμα. Προ τον πρόεδρο τη κυβέρνηση, Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πάλι υπόμνημα, προτάσει ανάγκε, το ρεύμα, να εγκριθεί η επιτροπή που θα ελέγχει τις εισαγωγές για τα ζώα και εισαγόμενα, να μην παραγραφούν τα δικαιώματα των πολιτικών να εισπράξουν εισφορές αυτά μέλη τους, να αναπτυχθεί ο τουρισμός, να διαφοροποιηθούν οι εισφορές του ΙΚΑ λόγω των δυσκολιών της περιοχής, όχι τώρα θα καταργηθεί το ΙΚΑ, να ιδρυθεί καπιταποθήκη, φόροι πεσπίτων, να μπορεί να χορηγείται το περιτήριο άγγιστα στήσεων σε παγκέρια προς στα μέλη του, να ανοικοδομηθεί το μετεσκευμένο κτίριο Καλλιωνίου Νίκης, να αυξηθούν τα δάνεια και εδώ προστίθεται μια νέα πρόταση, η ίδρυξη του Ινοπλίου στο Αμύριο. Είναι το Ινοπλίο της Ένωσης που έγινε δύο χρόνια αργότερα. Το 56 προς τον Τάκο Μακρύ, Υπουργός Εσωτερικών, καταγόμενος από την περιοχή. Περίπου οι ίδιες πιο περιορισμένες αναφορές. 57 και πάλι στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, αναχέτηση μετανάστευση των κατοίκων. Εδώ σημειώνω ότι από το 55 μέχρι το 65 η Φλόρινα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έπεσε το 52,5% του νόμου σε κατοίκου. Πάλι επαρχιακή οδοπία, πάλι ασφαλτόστρωση από ελληνικοσυλλαβικά σύνορα με Αρτονίκη μέχρι τη Φλόρινα, πάλι ανάπτυξη τουρισμού. Το 57, υπόμνημα προς τον Υπουργό Γεωργίας που αφορά, είναι συνταγμένο και με πολύ καλή τεκμηρίωση, την ίδρυση του Ινοπλίου στο Αμύνδεο. Το 57, πάλι δύο εισηγήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Συνεδρίων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, γιατί είχε αναλάβει το Επιμελητήριο της Φλόρινας να εκκομίσει δύο μελέτες, ένα για την κοινωνική ασφάλιση και ένα για την κατάργηση των φόρων. Το 60, συνεδριάζει και στέλνει θέματα στο Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την προτιμού εκπονήτρια του Επιμελητήριου Φλόρινας με το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μια έρευνα και μελέτη για την ανάπτυξη στην Βόρεια Ελλάδα. Το 63, υπόμνημα προς τους Υπουργούς Συντονισμού και στον Διοικητή να αυξήσει την αγορά των ιστορικών δυναρίων του Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος στεγαζόταν στην Φλόρινα, είχε όλοι 1.500 δινάρια η Ιγκοσλαβία την ημέρα να αγοράζει. Με αποτέλεσμα να έρχονται οι πελάτες, οι αγοραστές, αλλά μην μπορούν να μετατρέψουν το νόμισμα και αν κρατούσαν οι μαγαζάτες και πάλι να μην ξέρουν πότε θα το εξαγγελώσουν και σε ποια ισοτιμία. Το 66, επιστολή σε κλιμάκιο του Επιμελητηρίου Αθηνών με υποβολή μελέτης, γιατί σε συνεργασία διαμορφώθηκε μια έρευνα, εκπονήθηκε μια πάρα πολύ αξιοπρεπής και καλή μελέτη και υποβλήθηκε προς το Επιμελητήριο Αθηνών για αναπτυξιακές προοπτικές και υφιστάμενη κατάσταση. Το 66 πλέον αφορά να ζητούν να χτιστεί αίθουσα εκδηλώσεων στο υπόπεδο εδώ που έχουμε πάλι. Το 67, 10 Απριλίου ζητούν να δημιουργηθεί και να χρηματοδοτηθεί πάρκο εκτροπής πειραμάτων. Το 74, σε ερώτημα που ήταν η εφημερίδα Express, το επιμελητήριο απαντάει τεκμηριωμένα
που επικεντρώνεται στις προοπτικές και τις ανάγκες της αναπτυξιακής για την βιομηχανική ζώνη Φλόρινα, στον υπόγειο πλούτο, στις δυνατότητες της λειτουργίας χρεώτων για αθλητές και τους σωτέρες, στις εμπορικές συναλλαγές με την Αλβανία που μέχρι τότε η Ελλάδα έκανε εξαγωγές στην Αλβανία, όμως μέσω Ιουγκοσλαβίας. Και ζητά το επιμελητήριο να κατακτηθεί αυτό το τρίγωνο και να περνάνε κατευθείαν από την κρυσταλλοπηγή προς την Αλβανία. Το 1975, πάλι υποβολή απόψεω του Επιμελητηρίου Φλόρινας προς την Επιμελητήριο Αθηνών για επιμελητηριακά πλέον θέματα, όπως είναι η νομοθεσία, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα επιμελητήρια, το εμπορικό κέντρο Βρυξελών και τα ταμεία που είναι το ΤΕΠΕ για τις εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας-Αλβανίας και άλλα ζητήματα. Το 1975, υπόμνημα, πάλι ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού, ζητούν χιονοδρομικό αναπατήρα στην Πύλα, να συνδεθούν τα άλογα με τελευθερία του Βίλια του Ισοδέλου, ναι, να δημιουργηθούν χώροι από τότε. Περνάμε τα χρόνια με τα λόγια. Ζητά η Αγροτική Τράπεζα να δώσει χαμηλότερη δάνεια στις περιοχές αυτές ώστε να γίνουν μικρά εκείματα ξενοδοχειακά στο Ισοδέλη και γύρω από το χιονοδρομικό και να προωθηθεί η βιομηχανική περιοχή Φλόρινας. Το 1975, ο κύριος Αλέκος Αλεξίου, που σήμερα βγαίνει τον 22ο έτος της ηλικίας του και είπαμε που λόγη ηλικίας δεν το επέτρεψε, είναι καλά, αλλά δεν μπορούσε να έρθει, υποβάλλει αναφορά προς υπουργικό κλιμάκιο και ζητά ολοκληρωμένο σχέδιο περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Όχι αποσπασματικές ενέργειες, όχι ικανοποίηση επιμέρου ζητημάτων. Προγραμματίζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια στο επιμελητήριο. Είναι ενεργό το επιμελητήριο και συμπαραστάτη στην ομαρχία τότε για το διοργάνωση του μεγάλου αναπτυξιακού συνεδρίου. Και εδώ έχω πάλι και ένα δίπλωμα που του απέμεινε ο αείμνηστος Λάζαρος Εφρέμογλου ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιμελητηρίου για την προσφορά του στα επιμελητηριακό θεσμό. Το 1986 το Επιμελητήριο τιμά τον Θόδωρο Αυγούστα, τον αείμνηστο και 20 χρόνια πρόεδρό του, και τον τιμά ιδιαίτερα γιατί είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να αποκτηθεί το υπόπεδο και να χρηστεί το κτίριο που μας φιλοξενεί σήμερα. Το 1991 έρχεται ως πρωθυπουργός επίσκεψης στην Φλόρινα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Υποβάλλονται ορισμένες αιτήματα προτάσεις αναπτυξιακές σε υπόμνημα προς αυτόν, το οποίο έχει κυρία σημεία τη θερμοηλεκτρική μονάδα της Ακλάδας, ειδικές ζώνες κινήτρων να δημιουργηθούν, το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Φλόρινας Κρυσταλλοπηγής Αλμανικών Συνόρων, τους δοξίδες του Βροντερού Πρεσπών, πάλι θέματα της τουριστικής ανάπτυξης, το ημίγρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ζητήματα γύρω από αυτό, και ζητιέται ειδικό κήπος πετρελαίου θέρμανσης, ούτως ώστε να πληρώνει η Φλόρινα το πετρέλαιο με χαμηλότερη τιμή. Στο πλάι έχω επισυνάψει το χειρόγραφο του Αλέκου Αλεξίου, ο οποίος έκανε το εξής αξιοπρεπέστατο. Καλωσόρισε ευγενέστατα και αρχομικά τον Πρωθυπουργό, πλην όμως στον φάκελο που του παρέδωσε με το υπόμνημα, όπως γράφει και ο ίδιος του, για λόγους ιστορικούς του έδωσε και το υπόμνημα που είχε δώσει στον ίδιο τον Μητσοτάκη το 1979 που είχε δώσει Υπουργός Συντονισμού. Του δώσε δηλαδή στο χέρι αυτά που είχε πάρει ως Υπουργός Συντονισμού το 1979, που λίγο ή πολύ ήταν τα ίδια πλέον και το 1991, 12 χρόνια μετά. Επειδή μου παρούσα, δεν θα την ξεχάσω. Εκείνη την αξιοπρεπέστατη για τον τόπο στιγμή, η Κυλοτρόπος. Από το 1994 μέχρι το 1957 πλέον αναπτύσσονται οι σχέσεις με την Αλβανία, το επιμελητήριο κάνει πρωτοβουλία, συνεχίζονται οι κοινές επιχειρήσεις, λειτουργεί στην Φλόρινα ένα γραφείο οργανισμού προώθησης εξαγωγών που κάνει και σεμινάρια, γίνονται και επιδοτούν ένα σεμινάριο. Το από το 1997 μέχρι το 2011, πώς ερχόμαστε πιο μπροστά, θα συνθήσω κάπως και αρχικό καταστάσεις και ζητώ συγγνώμη για όσα παραλείπω, αλλά σε ένα τέταρτο είπαμε, δεν χωράμε όλα. Βελτιώνονται οι πληθυριακές εγκαταστάσεις, προσλαμβάνονται από την
κριτήριο υπάλληλοι, δημιουργείται και λειτουργεί γραφείο στο Αμίντεο, αδερφοποιείται το επικριτήριο φιλόνος να φτάξει στο Σταυρινόπολης της Ιδέκτερης και της Πολιτσάς. Έχει μετοχές πλέον το επιμελητήριο στην αναπτυξιακή φιλόνος, στην ανέψη και πάστο και τάμι της Μακεδονίας και επίσης μετέχει σε διεθνή επιμελητήρια της οργανώσης. Η Πανελλήνια Συνάντηση Επιμελητηρίων όλης της Ελλάδας έγινε στη Φλόρινα το 2005 και εδώ έχω ενσωματώσει μια φωτογραφία. Συνεχίζουμε πάλι μέχρι και πέντε, διοργανώνονται τρεις εκθέσεις, αρχίζει πλέον, έχει έρθει η παγκοσμιοποίηση, παρέχουν οι ενέξεως, πρέπει ως νομός και το επιμελητήριο ηγείται όλων αυτών. Μετέχει σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, αρχίζουν να υλοποιούνται τα διακρατικά προγράμματα, Ιντερνετ μέχρι την Φύρον Φώτη και Αλβανία, γίνονται σεμινάρια κατάρτισης. Βραβεύονται επίσης με αφορμή την κοπή βασιλότητας και όλο έγινε πια 68 ετών το επιμελητήριο, πάρα πολλά στελέχη, όχι πρόεδροι μόνο, και σύμβουλοι, μέλη, κουσών, επιτροπών. Ο αγώνας του επιμελητηρίου είναι αγώνας πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων που κρατά στα χέρια τους την οικονομική ζωή της περιοχής μας. Εδώ βλέπουμε στη φωτογραφία και την Έβαλα ότι είναι τρεις πρόεδροι. Ο Αλέκος του Αλεξίου, ο Άρης του Αριστίδου και ο Αίγης του Σπλέον 20. Από το 2012 μέχρι το 24, το επιμελητήριο δίνει μια έμφαση στην παιδεία και στην εκπαίδευση. 6.500 μέλη του επιμελητηρίου εργαζόμενοι άνεργοι παρακολουθούν σεμινάρια, δίνεται σεμινάρια για τεχνικούς ασφαλείας που θεσμοθετήθηκε και δεν μπορούσε να λειτουργήσει με επιχείρηση αν δεν είχε αυτό. Υπογράφεται τότε το σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Εθνικής Μακεδονίας και υλοποιούνται ειδικά προγράμματα για την ανάπτυξη τοπικών προϊόντων. Γίνεται ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευση για 450 παιδιά του δημοτικού για να γνωρίσουν τα παιδικέ ομάδε τοπικά προϊόντα και γαστρονομία και φτιάχνεται για ένα πρώτο παραμύθι προβάλλει τα προϊόντα. Από το 12 μέχρι το 24 γίνονται τρία συνέδρια τα οποία γίνονται αφορούν κυρίω τη διαβαλκανική συνεργασία, συνεργάζονται και επιμελητήρια τη Ευρώπη. Αναδεικνύονται μέσα από αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δυναμίες, τοπικά προϊόντα, μεταπληκτικές επιχειρήσεις και ένα συνέδριο πραγματοποιήθηκε που αφορά την κατανάλωση του πρώτου παράγοντος πρόβλημα. Υπογράφηκαν σύμφωνα συνεργασίες με 10 επιμελητήρια άλλων χωρών και με 3 ελληνικά. Το επιμελητήριο είναι μέλος του δικτύου ελληνικών και κυπριακών επιμελητήριων και έτσι καταφέρνει και προωθεί πάρα πολλά προϊόντα της περιοχής μας. Εδώ βλέπουμε και συνάντηση που έγινε στο Επιμελητήριο Αθηνών του Πρόεδρου του Σαπαλίδη. Είναι παρόντες και άνθρωποι πάρα πολύ σημαντικοί τώρα. Εκθέσεις. Καθιέρωσε 4 εκθέσεις κάθε χρόνο να συμμετέσχει και να συμμετάσχει το Επιμελητήριο στο εσωτερικό, 3 στο εξωτερικό, να πραγματοποιεί διεθνείς αποστολές και τίποτε συναντήσεις, ώστε να φέρνει επιχειρήσεις σε επαφή. Υλοποιήθηκε μια έρευνα εξαιρετική ομολογώ για το συνοριακό εμπόριο, η οποία έγινε με την ΕΣΕ, για συνοριακές μετακινήσεις και εμπόριο. Άλλη μια έρευνα που έχει τις προτάσεις για την μετάκινη διαδοχή το 2020. Συμμετείχε το επιμελητήριο ενεργά στο ενατάξει του σχεδίου της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης. Το 22 εκπονήθηκε μία από μελέτη για το μέλλον και τις προοπτικές του Γαλλικού Εμπορίου στην Δυτική Μακεδονία στη συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΣΕΕ και γίνανε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Το επιμελητήριο πολλές φορές έχει σηκώσει τα λάβαρα. Τα λάβαρα της διαμαρτυρίας. Όποτε χρειάστηκε και συμπαραστάθηκε. Έχει σε αυτήν την περίοδο που λέμε, σε αυτά τα 14 χρόνια, πετύχει σε 2 κινητοποιήσεις για την τιμή του πετρελαίου και στα σύνορα και για το φορολογικό σύστημα το οποίο επιβαρύνει. Εδώ έχω βάλει τους πρόεδρους, όσους διατέλεσαν πρόεδροι του Μελικρίου. Οφείλω ξανά να ζητήσω συγγνώμη για όλες τις παραλήψεις που
είχε αυτή την παρουσίαση ανθρώπων καταστάσεων. Ομολογώ ότι βλέποντάς τα, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρίτανη και κύριε Πρόεδρε, είναι εμφανής ο αγώνας που κάνουν οι οικονομικοί παράγοντες, οι προοπτικοί παράγοντες όλη της Φλόρνας. Λίγο ή πολύ οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του τόπου είναι σε αυτούς τους τομείς, οι αδυναμίες είναι σαφείς. Έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες μέχρι σήμερα. Από καρδιάς εύχομαι να μην χαθούν άλλες και στα 100 χρόνια του Δημητρίου να έχουμε πολύ, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πιτώστα. Την εκδήλωση ασφαλώς θα κλείσει ο πρόεδρός μας, ο κύριος Σάββας Παλίδης. Σίγουρα φεύγουμε πλουσιότερο. Σήμερα ακούσαμε τρεις ειδήσεις καταπληκτικές από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έβαλε σε μία σειρά κάποια πράγματα. Φυσικά τον Περιφερειάρχη συστρατεύτηκα μαζί του, γιατί τον ήξερα. Ήξερα τους αγώνες του στην ΑΜΚΟ, την δημοτοβουλία τότε με τον Μελτίο Κοζάνης φτιάξαμε το Ταμείο Ανάπτυξης της Μακεδονίας. Ήξερα τις αγωνίες του και τα οράματά του. Σήμερα έβαλε σε μια σειρά τις προτεραιότητες, ειδικά για την περιφερειακή έρευνα και ταυτόχρονα μαζί με τα στελέχη της περιφέρειας που είναι παρόν, τους ευχαριστώ. Οπότε είμαι ευχαρούμενος λοιπόν για την εξέλιξη ότι πάμε σε μια άλλη εποχή και να μην ξαναλέμε συνολική διάβαση ή συνδέσεις. Θέλω να αποτελέσουμε την ευκαιρία για να πάρει η περιοχή της Φλόρινας το ρόλο που της αξίζει στα νέα δεδομένα που διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό καινοτόμο. Το οποίο δεν χωράνε. Να φύγουν άλλοι, πρέπει να μαζευτούμε, να γυρίσουν πίσω και να κοιτούν και άλλοι. Άκουσα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δοβλίνο, που είχε και αυτόν την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσει, όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος το 2014 με 2019. Είδα τις ανησυχίες, απόψεις που κράτησαν, συμφώνησα στην συνεργασία. Σε αυτό το μήκος κοινή είναι επιχειρηματικότητα. Εμείς επενδύουμε πάρα πολύ στην παιδεία, γιατί είναι το μέλλον στα νέα παιδιά. Στην επιμόρφωση, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, είμαστε παρόν γιατί πιστεύουμε μόνο έτσι θα πάμε μπροστά, μόνο έτσι θα αναβαθμίσουμε τόσο να αφορά τις επαγγελματικές ιδιότητες, αλλά και τη δικιά μας την προσωπική διάσταση. Θα γίνουμε κρίσιμοι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομία. Ζούμε σε μια κοινωνία, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, πρέπει να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Και επίσης άκουσα την κυρία Βιτώσκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, με συγκίνησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά πράγματα για το Ευρωμαϊκό που δεν ήξερα εγώ. Σημαντικοί όλοι, όπως είπα, οι χώροι που πέρασαν σε ένα πολύ μικρό Ευρωμαϊκό και αν δείτε τη δυναμική, τους υπαλλήλους όλοι έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, στηρίξανε επιχειρηματικότητα και την πατρίδα μας, πολύ σημαντικά γιατί είναι σημαντικό, το Ευρωμαϊκό καθορίζει και άλλα πράγματα. Εμείς στηρίζουμε τα δύο προξενία, τόσο στην εκδήλωση θα δείτε το πρόξενο του μοναστηρίου να είναι εδώ και να βραβεύεται για συγκεκριμένους λόγους, αλλά και της Αλβανίας. Στηρίζουμε το Ελληνικό Σχολείο Όμηρος στην Αλβανία. Είμαστε δίπλα, δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης συνεργασίας και προωθούμε τα ελληνικά συμφέροντα της φέρας των επιχειρήσεων σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Φεύγω σίγουρα πιο πλουσιότερος. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αφήσατε τις διακοπές σας, που είστε εδώ, τα εκμεγητήρια. Η διοίκησή μας, η διοικητική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Συνδικαλιστικών Ελλάδος, με τον πρόεδρό μας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο Γιώργος Καβατάς, όπου έχω την τιμή να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο πιο παλιά από την Σερμιγγέρια. Είμαι πάνω από τον Γιώργο, πόσα χρόνια είναι. Εδώ είμαι 13, είμαι 18. Λοιπόν, έναν αξιόλογο μαθητή, τον κ. Καρανίκα, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε κοινή σχέση, εννοούμε σε. Στα όργανα που υπηρετούμε, αλλά κάνουμε, είδατε, το βάλαμε την επιχειρηματικότητα, κάναμε έρευνες. Έχουμε δηλαδή μια σύνδεση και τους εκτιμώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα ερμηνευτήρια, συνδικαλιστική φορείς, ενώνουμε πράγματα, οι καταστάσεις, το πανεπιστήμιο, η περιφέρεια, η δήμη. Να είναι παρόν μαζί μας και οφείλω να πω με αυτό το δήμα του Φλόρινα ο Βασίλης Ογκανάκης, ο οποίος ήρθε χθες, εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στέλνει τις ευχές του και τη στήριξή του προς το Ευρωμαϊκό μας. Γιατί σήμερα δεν ήταν εδώ και ξέχασα να τον αναφέρω.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Να είμαστε καλά να γιορτάσουμε τα 100 και τα 300 χρόνια να γιορτάσουμε εκεί το φρόνι μας, γιατί το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Και ερχόμαστε να πάμε στη χίλια και να μην απειλήσει τίποτε τη χώρα μας, την επιχειρηματικότητα και τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ από τα αγκάρια.